ότι τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Εντάξει, εντάξει, αργήσαμε ένα δευτερόλεπτο, αργήσαμε, αργήσαμε λίγο δύο δευτερόλεπτα, τρία, πόσο, πέντε. Εντάξει, πέντε ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Δέκατο πολύ. Θα μας το χρεώσετε, συμβαίνει, αρκεί που ήρθαμε όμως και είμαστε εδώ. Αγχώθηκα. Το ξέρω παιδί μου, το ξέρω. Λέω ξέρω. Το κάνω μόνο με εκπομπή και δεν. Γιατί μια χαρά θα ήταν, πολύ δεν καλύτερο. Δεν ξέρω να ελέγχω τα control. Δεν χρειάζεται να τα ελέγξεις, είναι ανεξέλεγκτα αυτά. Ζητάμε ένα ταπεινό συγγνώμη από όλους τους ακροατές. Αν έμεινε και κανείς συγγνώμη, γιατί καταλαβαίνεις. Ο χρόνος είναι αμήλικτος ο πρωινός. Σου λέει ο άλλος, δεν βγήκε ο Μπατμανίδης, κάτι έπαθε. Συνέβη όμως. Σε έψαξε κανείς. Ένας. Ορίστε. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που διάβασε. Κάποιος που σε έψαξε. Ναι. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης που μας έστειλε και μήνυμα κιόλας και λέει: εντάξει, ξέρουμε, δεν θέλεις να κάνεις εκπομπή. Όχι και να ρίχνεις το σήμα όμως. Γιατί μάλλον έπεσε και το σήμα του. Κοίτα, απολογήσου στο κοινό σου. Απολογούμε. Ζητάω να ταπεινώ τεράστια συγγνώμη, παιδιά. Είναι λίγο δύσκολες οι στιγμές, οι καταστάσεις. Υπήρξε και μια συναυλία. Καλλιτέχνης τώρα. Καλλιτέχνης, αυτά καλλιτέχνης δεν είναι. Τώρα από τι να καλλιτέχνης, δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλω να πω εγώ για καλημέρα είναι ότι, Ελένα μου, ναι, δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι σήμερα ιδίως κοντά μου. Αλήθεια, γιατί σήμερα? Γιατί είναι δύσκολη ημέρα. Α, και σου λέω κάτι, θα μιλήσει αυτή εδώ, διπλά, θα φύγει το. Καλά, γλώσσα δεν θα βάλω κι εγώ, μην είσαι αγόρι, ακόμα μεθυσμένος είμαι από χθες. Δεν έχει να κάνει. Το ότι έχω μια συντροφιά και πόσο μάλλον τη δικιά σου συντροφιά, είναι και αυτό ένα θέμα. Εννοείται. Ένα ευχαριστώ, ένα τεράστιο, μια αγάπη στην Ελένα μας. Χειροκροτά την αυτά. Θα σου χειροκροτήσω κι εγώ και μια αγάπη σε όσους μείνανε στη συχνότητά μας και μας καλούν και στο τηλεφωνάκι. Καλημέρα στον πρώτο. Έλα, πάρουμε, καλημέρα. Τι σου έχω σήμερα, τι σου έχω. Τώρα μισό λεπτό, γιατί πήρα πριν 10 λεπτά τηλέφωνο. Τρελάθηκε. Δεν ακούγονταν καθόλου και λέω τι γίνεται. Δεν έχει σήμα η κεραία, κάτι σάπασε. Έπεσαν τα σήματα. Ναι, αλλά γιατί ήρθε η Έλενά μας εδώ και τα ναι, γκρέμισε ναι, όλα. Έπεσαν λίγο στο τηλέφωνο. Εδώ είναι, δεν είναι. Τι εδώ στο τηλέφωνο. Σ' ακούω. Έλα, Στέρα, Γαλαξία, Ήλιε, Θεά, ημίσαια. Τι μου λέει, κάτι. Τρελάθηκε. Χάθηκε. Θα πάθει κάτι αυτό καμιά μέρα, θα τον ψάχνω. Κάνει, έλα να μα πει κάτι. Ούτε βγαίνει ούτε στο φράπε. Εδώ μπα τηλεόραση δεν έχω. Δεν σε βλέπω. Στα λόγια του ούτε στο φράπε αυτό. Όλα. Τώρα εδώ μόνο. Τώρα μόνο εδώ. Εδώ, ωραία, κάθε μέρα, κάθε πρωί. Velvet Sound. Αν κάνω μια καλή συμφωνία, πίστεψε με. Γίνε χορηγός εδώ της εκπομπής, θα σε πω εγώ. Βρες κανένα λουκανικατζή, να τα στάξεις στο σταθμό, να είναι η Έλενά μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα να σε ακούμε, Αστέρα, Γαλαξία. Αν γίνει κάποια καλή συμφωνία, δέχομαι. Μόνο του το ζει, τίποτα, Αστέρα, Γαλαξία, τέτοια. Μη μας πάρεις τίποτα. Έχουμε ακόμα μέχρι τις 8. Σε θέλω να μαζί. Batman, ναι, με είπες για τη Μέρι Μαράντι. Ναι. Και την έβλεπα στο YouTube εκεί στον Μπουζουξίδικο το Βιετνάμ. Τρελάθηκε σε ενέργεια. Όπω φίλε. Να, αυτά είναι οι. Δεν είμαστε σε ανάπτυξη. Φορά, είμαστε ήδη ανεπτυγμένοι. Φορά, να ναι, τα είμαστε ανεπτυγμένοι. Είμαστε ήδη ανεπτυγμένοι. Δεν ήρθε η ανάπτυξη. Τελειώσαμε. Την ξεπεράσαμε. Εδώ ξεπεράσαμε. Τελειώσαμε. Και τα χτίζουμε. Έτσι, γήπεδα και τα σηκώνουμε. Αυτά που μου έχουν μπερδέψει τη ζωή. Τελείωσε, φίλια, καλή σου μέρα. Έλα, Έλενα, τα λέμε, θέλω να σε ακούω συνέχεια. Να σε ακούω συνέχεια, Αστέρα. Θα μας πάθει κάτι αυτός. Ω, και φιλάκια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Κανας ήρωας, περίμενε, όχι. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-38, για πριν πούμε οτιδήποτε καλημέρι σε αυτά, απολογηθούμε, σκιαχτούμε, οργανωθούμε. Κάνουμε παρεούλα, εντάξει. Καλημέρα, μας ακούτε. Καλημέρα. Τι έγινε ρε σουρουμενάκια. Έλα, τι να γίνει ρε, εσύ δουλίτσα έγινε, δεν ήρθες εδώ. Κομμάτια είσαι. Όχι ρε. Ήθελα να προλάβω να πάρω πρώτος του Σαλιάρα, το προλάβω. Όχι ρε, εσύ είσαι, επειδή πήγα σπίτι και λίγο έτσι ζάρωσα, που λένε και στα χωριά, και γι' αυτό άρχισα 10 λεπτά. Κουχούλιασε, τι να κάνω αυτό. Απέθυνε. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, έγινε σε χθες live, καλά ανέβασε μια φωτογραφία με τον Παπιόνι. Ναι. Την προπέλα. Ναι. Το άλλο με τον Γύρο, τι το ήθελες. Πήγα να προετοιμαστώ πιο μπροστά.
σωστά. Τι να κάνω. Έτσι, να κάνω μια φωνητική. Τοποθέτηση προϊόντος. Δεν θα υπάρχει χορηγία στη συναυλία. Αύριο μεθαύριο, ποιος ξέρει. Περίμενε τώρα να γίνω γι' αυτό. Καλημέρα, Έλενα. Τι κάνεις, μανάρι μου. Καλά είμαι, εσείς. Εγώ είμαι ταποθυμένο σου. Είσαι ταποθυμένο, κάτσε να ακουστούν. Σίγουρα. Ναι, ναι, καλά, καλά. Θα ακουστούν αυτά τίποτα. Θα πέσουν δύο λογάκια, θα πάρει αύριο και θα απολογείται. Τώρα, άστο. Μην ανοίγεσαι. Μην ανοίγεσαι. Μην, γιατί ας πούμε, ακόμα περιμένουμε τον Παπατζή να έρθει να σας πάει στα Γιάννηνα. Όχι, ναι, αυτό το ξέχασα. Εγώ είμαι ο Παπατζής. Εγώ υποσχέθηκα. Όχι, ένας που έλεγε ότι θα μας πάει και πήρε τόσες φορές. Εγώ δεν ξέρω να οδηγάω, θα οδηγήσει η Έλενα. Και εγώ είχα υποσχεθεί στην Έλενά μας εδώ ότι θα πάμε στα Γιάννηνα, τίποτα. Άστε, και εγώ είμαι στον δρόμο του παπά. Φαίνεται, δεν είχε μαζί του τα παππούτσια τα πάνινα. Άστε, άστε. Γι' αυτό δεν πήγε στα Γιάννηνα. Άστε να πάνε, άστε να πάνε. Τι λέει, πώς είμαστε. Πώς έχουμε τώρα, πώς να είμαστε, εγώ δεν μιλάω για άλλους. Όχι, όχι, ποτέ. Σήμερα δεν θα μιλήσω. Άστο, σήμερα δεν είναι Πέμπτη, δεν μιλάμε για άλλες ομάδες. Αύριο, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, σε είπα εγώ. Ναι, πιο απ' όλα. Τι έπρεπε να γίνει. Το Λαύριο, ρε φίλε. Α, τι? Έπρεπε να κερδίσει ο Άρης και κέρδισε. Κέρδισε, χαμπάρι δεν πήρα, δεν είδα καν τίποτα. Και χαλαρά. Α, εντάξει. Άμα ήταν καμιά μαυράυση ομάδα, ρε, πότε ήδη είχα την είχαμε έκτακτο. Θα έβγαινε 6 παραπέντε επί του πιεστηρίου. τι να κάνω, ώρες και αυτές εσείς που παίζετε ρε, εσύ τώρα. Το Αγίου Βαλεντίνου είναι δυνατό να έχει μάτς. Δεν τρέπεστε. Γιατί, και εγώ το είδα. Το είδες και εσύ το Άρης Λαυριό. Όχι, το Ρεάλ Παρί. Α, να το εδώ μας είδε το Ρεάλ Παρί. Κατάλαβες, δεν ήρθες εμάς να μας δει. Παίζαμε. Εγώ κοιμήθηκα νωρίς για να έρθω σε σένα και μιλάς. Την καταδίκασα, την καταδίκασα. Έφαγα ένα τρίμπαλο. Πόσο έλειξε αυτό, χαμπάρι. 3-1. 3-1, Ρεάλ και στην Παρί. Βέβαια, τι ρωτάς. Τα έλεγα. Βασίλισσα. 0-5 χθες κανονικά. Μου στέλνει ένας φίλος χθες τηλέφωνο, μου λέει Μπάμπη, μην ξεκινήσεις πολύ νωρίς γιατί πρέπει να δούμε τη Λίβερπουλ και αυτά. Και του λέω, τι αγχώνεσαι, λέω, αφού θα φάει γκολ στο 90-0-5. Μέσα στις προβλέψεις. αλλά για τη Ρεάλ δεν το είπαμε χθες ότι το πληγωμένο θηρίο να φοβάσαι. Ποια πάρει τώρα, βρε, ναι, ρε. Τα είπα. Τώρα, ποια πάρει τώρα και να είχαμε να λέγαμε. Έτσι, που, έτσι. Να δει και να κουρεύαμε. Έτσι. Πριν κλείσω, ναι. Έλενα μου, ένα πράγμα να ξέρει. Ναι. Εγώ έχω μάτια μόνο για μένα. Και πώς σε βλέπεις? Με βλέπω στον καθρέφτη. Σώθηκες. Και ευχαριστώ τον Θεό που με έχει κάνει τέτοιο. Σώθηκες, λέει, καλά, εντάξει, άντε γεια, άντε γεια. Σώθηκες, βρε. Σώθηκες. Στο μπάσκετ εννοεί, σώθηκες. Στο λαό του Άρη. Στο μπάσκετ σώθηκες αυτό. Το κίτρινο. Έτσι. Φιλιά, τσάω. Έχει μάτια μόνο για μένα. Κοίτα σε κάνουμε, άμα έχει μάτια μόνο για μένα. Εμά μα διαφέρει. Και πού ξέρω εγώ ότι καθρέφτη έχει εσύ. Σωστό και αυτό. Μπορεί να είναι από αυτού που έχουν στα. Ξέρει, εκεί σε κάτι τσίρκα εκεί που σε βλέπει σε λίγο. Να ανακλάσει και μόνο. Ναι. Καλέ, τι ώρα είναι το γυαλάκι σου, εντάξει. Ναι, στο είχα ξαναπεί και την άλλη φορά. Ναι, είναι το καινούριο. Είναι το καινούριο, είναι το ιδιαίτερο. Είναι το κουλτουριάρικο. Είναι κάνουμε, το στροφή, κάνουμε στροφή στην. Αλλά νομίζω ότι είναι πρωινό αυτό το γυαλί. Δεν το φορά στα. Τα βράδια. Εγώ τα φοράω και στα μπάρ. Το φοράς και στα μπάρ σου αυτό το γυαλάκι. Α, μάλιστα, να, ο κόσμος εδώ δεν μπορεί να το χάρει όμως να το δει. Και δεν θα το δει. Εντάξει, μας σταματάει και η μουσική. Όλοι μας πολεμάνε εδώ. Αχ, θα τους κάνουμε όλους, θα τους φτιάξουμε. Εντάξει, κάποιες μικρές αντιπυξιότητες, κυρίες και κύριοι. Αλλά τα ξεπεράσουμε όλα αυτά γιατί η μέρα μας ήταν. Και η νύχτα μας μάλλον. Εντάξει, ιδιαίτερη. Είχαμε αυτές τις βραδινές περιπτύξεις. Συγχωρέστε μας και για τον τόνο της φωνής και για τη μίνι αργοπορία, αλλά είμαστε εδώ. Εμείς λείψαμε ποτέ. Δεν μας δώσαν και άδεια ποτέ, δηλαδή. Μακάρι δεν θα ήθελα να λείψω λίγο, σωστό. Να κοιμηθώ. Αλλά να κάνουμε. Και έρχεται η Έλενά μας και μας βοηθάει και συνδράμει και μας αγκαλιάζει. Έφτιαξα κοντρόλ, υπολογιστές, μουσικές. Έψαχνα το τηλέφωνό σου να σε πάρω. Α, ναι, άρχισα. Ήρθε πιο νωρίς από μένα και λέει: αμά τώρα τι κάνουμε αυτό. Όχι, έχει στον δρόμο. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τη σταθμάρα μας. Καλημερίζουμε και την Ιωάννα μας. Είδες, όλες θέλουν να έρθουν εδώ στην εκπομπή. Μου λέει: Ιωάννα, έχεις άτομο ή είσαι μόνος? Τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα κι αυτή. Ποιος ξέρει, στα μπαρ θα ήταν. Στα μπαρ δεν μας ακούει καν. Απλά έστειλε εδώ για την καβλάντα. Θα τη στείλω μια καρδούλα, αλλά θα πω ότι. Ας έρθει. Πες να έρθει. Δεν μπορώ να σας διαχειριστώ και τις δύο. Γιατί έχουμε ξανακάτσει μαζί. Αλήθεια.
Ξέχασες. Σας στέλνω να, την κάθε μία ξεχωριστά για να μπορώ. Γιατί δύο γυναίκες μαζί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Τι λες, παιδί μου, τι λες. Με μία ίσως τα φέρνουμε βόλτα, αλλά με δύο. Με την ξαδέρφη μου. Α, δεν ήταν δύσκολα. Όχι, καθόλου. Πού είναι η ξαδέρφη, τι κάνει, πότε θα μας έρθει. Στις Σέρες μένει τώρα. Αλήθεια, τι μας κάνει εκεί πέρα. Δουλεύει. Α, μάλιστα. Είδες, βρήκαμε μέχρι και στην ξαδέρφη σου, βρήκαμε δουλειά αυτή η εκπομπή. Ναι, είναι γεωπόνος. Γεωπόνος, αχ, κι εγώ έχω ένα πόνο. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι. Αποστολή στο 545-26-1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Η επικοινωνία με την εκπομπή μας και το λόγο επειδή στα ίντερνετια και εκεί συνδιαλεγόμαστε καθημερινά. Στο πρωινό της 5ης, 15 του Φλεβάρη, μετά τον Άι Βαλεντίνο. Άι Βαλεντίνο και σε καταδικάσαμε, σε βάλαμε η απονορίση. Γιατί ώρα κοιμήθηκες? 12. Είδες το μάτσο εκεί. Δηλαδή, ακούστε τώρα τι έγινε. Εγώ βγήκα έξω, εντάξει, είχα δουλειά. Η Έλενα μας έκατσε στο σπίτι της, είδε ποδόσφαιρο. Εντάξει, τι ώρα μου έστειλες αργά. Εντάξει, 7 η ώρα. Εντάξει, όχι. 7 η ώρα. Ποιο νωρί σου έστειλα, 6. Παπί, τι λες. Καλέ, τι ώρα σου έστειλα. Για το βράδυ μου έστειλες. Για να έρθεις την εκπομπή, μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι. Όχι, για τώρα έχω. Περίμενε. Δες το, σου έστειλα πριν πάω για soundcheck. Άκουψε. Λες, 10 η ώρα, τίποτα έτσι παραμείνει. Παιδιά, τα βλέπω αφού. Αποκλείται, αποκλείται να σου στείλα 10 η ώρα. Δεν σου στείλα 10 η ώρα. Εγώ το είδα αργά. Το είδε πολύ αργά, έτσι. Είναι από αυτό που περιμένεις να δεις. Διαβάστηκε. Ναι, 7 παρά μου έστειλες. 7 παρά σου έλεγα. Πριν πάω για soundcheck. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι ώρα το είδα. Τι ώρα το είδες? Α, 7 παρά το είδα. Γιατί σου απάντησα. Αλλά. Θυμάμαι. 10 η ώρα το συνειδητοποίησες. Το τι συμβαίνει. Το σκηνικό δεν το θυμάμαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς την. Κάνει. Καλά έχουμε, είμαστε. Κέφια έχουμε. Κέφια. Ακόμα είμαστε. Πώς είναι το live σήμερα? Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήγε πολύ κόσμο, Ναι, καλά ήταν. Είχε κόσμο. Έδωσα ευχή εγώ, ρε, γι' αυτό. Έτσι. Έτσι. Και εντολή να πάει κόσμο. Είναι γιορτή. Λαϊκή εντολή. Λαϊκή εντολή. Δική μου εντολή. Έτσι. Ναι, λαϊκή. Το ίδιο δεν είναι. Όχι λαϊκή, δική μου. Καλά, εντάξει, άντε, δική σου εντολή. Εντάξει, οκ. Τι γίνεται άλλο. Είχε νεαρό κόσμο πολύ. Είχε και παντρεμένους με γυναίκες. Παντρεμένους, χωρισμένους. Ό,τι θέλεις είχε. Ζευγάρια ήρθαν. Ήρθαν ζευγάρι που. Και χώρισαν. Δεν ξέρω. Βέβαια, κάτω των 30 ή πάνω των 30. Εντάξει, τώρα τι θες, δημογράφη. Από όλες τις φυλές, Από όλες τις φυλές. Παντί, κοίταξε. Ναι. Όταν παντρεύεσαι, είναι δύσκολο να κυκλοφορείς έτσι. Όσο είσαι νέος, μέχρι το 30, αν δεν έχεις παντρευτεί 35, μπορείς να κυκλοφορείς έτσι. Γιατί δεν κατάλαβα, άμα παντρευτείς δεν μπορεί να δεις τον Πατμανίδη. Όχι να σε ακούσουν, όχι να σε ακούσουν, σε ακούμε. Καταρχήν έγινε το εξής. Καθημερινή, αν έχεις και παιδιά, αν έχεις. Ναι, αυτό σου λέω. Κανόνιζε. Ήταν υπήρχε. Να αφήσω τα παιδιά, θα πάω με τον άντρα μου. Αυτό σου λέω. Τα κρατάει ο άντρας και έρχεται η γυναίκα. Γιατί παρουσιάζεται και τέτοιο φαινόμενο. Και μετά είναι αλλάξ. Είναι αλλάξ. Το επόμενο live πάλι η γυναίκα θα έρθει και θα τα κρατήσει ο άντρας. Δεν θέλουμε τους άντρες. Θα έρχονται οι γυναίκες. Θα αφήνουν τα παιδιά στον άντρα να τα κρατάει στο σπίτι και να έχουν τη γυναίκα να χορεύει στον Πατμανίδη. Καταλαβες. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, κατάλαβα. Τι γράφει τώρα, αποσβολωμένη. Ναι, ναι, πάει πάνω του 30. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Ευθύμη. Ζω λέει για τα σχόλια των ακροατών κάθε φορά που βγαίνει η Έλενα. Μας λέει Ευθύμη. Ναι. Φωτιά μου, πυρκαγιά μου, ζωοδόχος μου πηγή. Εσύ είσαι, έτσι σου λέει ότι λένε οι άλλοι. Αλλά μάλλον το λέει και αυτός. Κοροϊδεύει. Όχι, δεν κοροϊδεύει. Θέλει να το πει, αλλά προσπαθεί να το βάλει μέσω άλλων των. Τις γλώσσες των άλλων των ακροάτων. Πώς πήγε, λέει. Δεν ντρέπεται. Βρε, δεν ντρέπεται, μια χαρά είναι. Πώς πήγε, λέει, το live χθες. Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι με τον Πατμανίδη ποτέ κανένας. Δεν ξέρω, δεν έχω αποτελέσματα χθες αν ήρθανε κοντά ο κόσμος. Γιατί
Ο στόχος κάθε συναυλία μας και κάθε χώρα εσπερίδα μας είναι να, να έρθουν μοναχικές ψυχές. Δηλαδή είσαι μόνη, είσαι μόνος, ήρθαμε σε ένα live, αυτό τι κάνεις. Α, όταν είχα έρθει δεν είναι τίποτα, εντάξει παιδί μου, ένα live ήρθε, θέλει λίγο προσπάθεια. Δεν ήρθα ένα. Ένα ήρθες, ένα στο 8-ball και ένα στο, στο ραλετάντο. Α, δεν ήρθες χθες, αλλά κάποιος σε καταδίκασε. Χθες όλοι ήταν εκεί, ξέρεις τι κάνανε. Όχι, ήρθα και στον σε τρία. Σε τρία ήρθες. Και τίποτα. Και στον περσινό Άγιο Βαλεντίνο ήρθες στο παιδί μου, είσαι τόσο εκθαμβωτική που δεν τολμάει κανείς να σε πλησιάσει. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Να μην είσαι τόσο όμορφη, Έλενά μου. Να το αλλάξει αυτό. Να πούμε καρναβαλιστική μάσκα. Ναι, έτσι. Για να σχημίνεις λίγο και να μπορείς ο κόσμος να προσεγγίζει. Ιδάλως του φαίνεται ότι αυτό είναι ανίποτο. Άρα και εσύ και εγώ γι' αυτό είμαστε μόνοι. Για μόνοι, αυτό είμαστε μόνοι. Είμαστε απλησίαστοι. Γι' αυτό και ξυπνάμε και πρωί 6 ώρα από την απλησίαστη. Αχ, μανάγια και Χριστά. 2-31-0-287 και 3 κουτάρια τηλέφωνο επικοινωνία. Δεν είμαστε απλησίαστοι όμως στα Ιρτζιάνα. Τώρα μπορεί έξω στη ζωή μας να μιλάμε σε κανέναν, να είμαστε τόσο ντίβες. Για περάστε. Εδώ στην εκπομπάρα μας το πρωινό μετά τον Άγιο Βαλεντίνο. Εντάξει τώρα από αθλητικά και ιστορίες. Έλα μωρέ τώρα, μια ρεάλ είχε. Μια ρεάλ είχε. Χθες την είδαμε 3-1. Ήρθε με κάτσε η Έλληνα το είδε. Εγώ δεν το είδα. Για να κάνεις το ρεπορτάζ όμως για τον κόσμο εδώ. Βέβαια. Η Λίβερπουλ κέρδισε 0-5. Ο Άρης κέρδισε στα μπάσκετ, στις καλαθόσφαιρες και ουσιαστικά και κέρδισε μάλιστα και το Λαύριο 80-69. Και ουσιαστικά εδραίωσε την παραμονή του στην κατηγορία, εάν και εφόσον τίθενταν θέμα υποβιβασμού, πλέον έχει αυτό ξεπεραστεί. Θα κερδίσεις μάλιστα και τον δεύτερο σχεδόν της βαθμολογίας, γιατί το Λαύριο με τον Ολυμπιακό ήταν σε μια κοινή μοίρα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, εντάξει, πέρα από το αγωνιστικό, είναι και το διοικητικό, το τι θα κάνει η ομάδα του Άρεως και αν θα καταφέρει να ξεπεράσει τα πάρα πολλά προβλήματα με την διοίκηση Λάσκαρη και όλα αυτά. Δεν τα αναλύσουμε εμείς, υπάρχουν πιο ειδικοί για να το συζητήσετε. Απλά εμείς κάνουμε μια σχετική καταγραφή των δεδομένων. Είναι 5η 15 του μηνού, οσίου Ευσεβίου, και εορτάζουν ο Ευσέβιος, ο Ευσεβής, η Ευσεβία, η Σέβη, η Ευσεβούλα, η Σεβούλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, οι οποίες είναι η... Και Σεβαστή. Η Σεβαστή δεν γιορτάζει. Εντάξει. Η Ευσεβία γιορτάζει. Η Σεβαστή μάλλον είναι... Δεν υπάρχει άλλη γιορτή. Υπάρχει, ναι. Έχω φίλη Σέβη, αλλά δεν είναι σήμερα λογικά. Εντάξει, εσύ πες την ένα χρόνια πολλά και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Θα τη δώσει και ένα παραπάνω point ότι. Α, εγώ σε θυμάμαι ανά πάσα στιγμή ότι και, να... ότι και να συμβεί. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Μια ημέρα την οποία είδαμε ότι ασχολήθηκε, πώς να το πω, ότι αφιέρωσε και την προηγούμενη αγωνιστική Super League. Και αυτό όχι τίποτα άλλο παραπάνω από ό,τι και να πεις τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά με το μότο, το θυμόμαστε αυτό την προηγούμενη αγωνιστική, όσοι παρακολουθήσαν να παιχνίδια στα γήπεδα, ότι ο παιδικός καρκίνος μπορεί να νικηθεί και όντως είναι μια πραγματικότητα. Δύναμη, η δύναμη. Η δύναμη είναι που μπορεί να βοηθήσει. Η αλληλεγγύη, η αγάπη, χίλια δύο πράγματα μπορούν να βοηθήσουν αυτή την πολύ πολύ άσχημη. Τέλος πάντων, άστο. Παραπάνω δεν. Απλά αναφέρουμε το θέμα της ημέρας. Αλλά το Λίλιο 7-14. Δύση 6 και 4, Σελήνη 29 ημερών. Και ποιους έχουμε να μνημονεύσουμε σαν σήμερα 15 του Φλεβάρι. Αχ, πάει πέρα σου και ο Βαλεντίνος, ε. Πάει κι αυτός. Τι μας έμεινε τώρα. Τα καρναβάλια. Καλά καρναβάλια έχουμε. Καλά είμαστε. Μπαμπολέιρο, τεκέλα μπόγκο. Έχουμε καρναβάλια τώρα το Σαββατοκύριακο. Έχουμε... Τι καθαρή τη Δευτέρα. Εντάξει, τι. Έχουμε να πει. Θα πας πουθενά, θα κανονίσεις κάτι. Τίποτα δεν κάνω. Τίποτα. Πάλι. Άσε με πάλι. Θα σε κανονίσω εγώ. Τι. Πού θες να πας. Πες μου ρε παιδί. Δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί. Πού θα ήθελες να πας, ας πούμε. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι ευολικός άνθρωπος. Εντάξει, κάπου θα σε πάω. Μια ψευτοκαβάλα θα πάω τώρα το Σαββατοκύριακο. Α, πλάκι μου. Ένα ψευτο DJ λίκι να κάνω. Δευτέρα δεν έχεις εκπομπή. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Μην γίνει κανένα ότι αυτό με τα κούλμα. Νομίζω δεν έχω. Οπότε να πάω το Σαββατοκαβάλα να παίξω κανένα DJ λίκι. Δουλίτσα αυτό.
Από τον Βόλο που ήταν να πάμε, ήρθαμε στην Καβάλα. Ποιο και αύριο μεθαύριο μπορεί να καταλήξει. Όχι, και τα δύο θάλασσα έχουν, οπότε ναι. Δεν ταιριάζει. Αγαπημένες πόλεις και τα δύο λατρεμένες, υπέροχες, από τις πιο όμορφες πόλεις σε ένα. Δεν το σκέφτηκα. Εντάξει, είναι και σαρακοστή αυτό με τα καλαμαράκια σου, με τα χταποδάκια σου. Με τα έτσι σου, με τα αλλιώ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Λοιπόν, 15 του Φλεβάρι όμως σήμερα, πριν έρθει το οτιδήποτε και το μνημονεύσουμε, ποιοι έχουν γενέθλια. Δεν βλέπω κανέναν αμάν. Βλέπω τον Γιάννη Φλωρινιώτη, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης, ο οποίος προσφάτως κιόλας δεν ξέρω αν είδες τη δήλωσή του. Τα είδες, ναι. Έχει να κάνει 20 χρόνια σεξ. Ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης, γιατί ποτέ δεν τον πολύ ενδιέφερε το συγκεκριμένο ζήτημα. Και... το πιστεύεις. Εσύ δεν το πιστεύεις, λες ότι όχι. Γιατί να το πει μωρέ τώρα, δεν είναι και πάνε. Για να γίνει κάτι. Για να γίνει κάτι, για να γίνει φίρμα, για να γίνει σουσού. Ναι. Ότι αμάν αυτό. Κανείς δεν το πιστεύει. Γιατί ο Γιάννης Φλωρινιώτης, ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στα φώτα, νυχτερινό μαγαζιών και είχε και τις επιρροές του, ναι. Ξέρεις, και τις παροτρήσεις σου. Δεν έχω λέει καμιά συντροφιά δίπλα μου. Τι να την κάνω μάλιστα σε αυτή την ηλικία, γιατί τη μάθαμε. Είναι του 47 γεννηθείς. Είναι μέσα στον. Πόσο είναι? 47 είναι σήμερα, είναι 2018. Ναι. 70, 71 είναι. Άντε. Τι να την κάνει τέτοια ώρα, αλλά μας φαίνεται αϊθαλής. Έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να είμαι μόνος μου. Από 16 χρονών λέει μου δεσμευμένος και δεν έζησε την εφηβεία. Παντρεύτηκε από 16 χρονών ο Γιάννης. Ναι, είναι τα ίδια. Έχω να κάνω σεξ 20 χρόνια και δεν με ενδιαφέρει. Κι εγώ. Κι εγώ θα δηλώσω Γιάννης Φλωρινιώτης, περίπου. Και τι να κάνω, είναι απαραίτητο. Σκεφτόμουν καμιά φορά, λέει, να πάρω Viagra, μπας και... αλλά λέω, μη πάθει καμιά καρδιά και γίνω ρεζίλη. Μπράβο, ναι, αυτό είπε. Και μην με βρουν έτσι, κατάλαβες, γίνει και ρεζίλη. Άσε που τελειώνα γρήγορα και δεν προλάβαινα, είπε. Αχ, 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 τι γίνεται σήμερα, είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Χθες είχαμε τον Βαλεντίνο, αλλά... α, τι μας έφερε, να... κοίτα, είναι καρδούλα. Τι έφερε, κουλούρι καρδούλα. Καλημέρα. Κουλούρι καρδούλα. Γιατί δεν κοιμάσαι. Γιατί δεν κοιμάσαι, παιδί μου, γιατί. Ήδη προφανώς. Γιατί. Πήγα μπατμανίδι το βράδυ προφανώς και δεν με έπιανε ύπνος μετά. Ναι, και εμείς. Αλήθεια λες, ότι δεν σε έπιανε ύπνος. Δεν πήγα καν σπίτι, δεν έκανα καν τον κόπο να πάω σπίτι, οπότε. Αυτό είναι απίστευτο. Έχουμε και την Ιωάννα σήμερα. Κορίτσα, ελάτε όλα στο στούντιο να γίνει. Έχουμε ακόμα χώρο, μια χαρά είμαστε. Καλά, είμαστε εδώ, το στούντιο μπορεί να γεμίσει. Εννοείται. Λοιπόν. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα, καθώς φτάσαμε στις 8.30 και λίγο παραπάνω, να ανασκουμποθούμε, να συνταχθούμε, να φάμε τα κουλούρα. Αλήθεια, είναι καρδιά στα αλήθεια. Εννοείται, τι άλλο μπορούσα να σου φέρω. Αχ, τρελαίνομαι, θα φάμε την καρδούλα μας εδώ και θα επιστρέψουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Πόσο πιο ευτυχισμένος θα αισθάνομαι αυτό το πρωί που έχω δύο εξαίρετες, δύο αγαπημένες μου φίλες, την Έλενά μας και την Ιωάννα μας, που μας έκανε αυθόρμητη εισβολή στο στούντιο. Και όχι μόνο αυτό, να σου τραγουδάνε και όλα χοντρούλι. Και να σε αγαπάνε κιόλας. Εντάξει, το χοντρούλι, ας το παραλείψουμε λίγο. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο φίλο μου την Αδάμ που μας ακούει τώρα. Ναι, και είναι χοντρούλι. Το τραγουδούσαμε πριν έρθω εδώ πέρα και αφού έφυγε, μου ήρθε μια φλασιά, λέω. Και δεν περνάω από εκεί να πω μια καλημέρα. Και ήρθες και την είπες εδώ και θα περάσουμε πανέμορφα στο πρωινό της 5ης 15 του Φλεβάρι. Ευτυχισμένη, όμορφη, χαρούμενη πρωινή. Γιατί εντάξει, τι μας έμεινε σε αυτή τη ζωή, ένα πρωινό ξύπνημα για να πρέπει να το ξορκίσουμε και να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Όλα τα γαϊδούρια χθες που ήρθαν στο live δεν έφευγαν. Καθόταν στο τέλος και δεν έλεγε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τους έβλεπα, πω. Και λέμε, α τελειώσουμε, αλλά δεν τελειώσαμε ποτέ. Πήγε 2,5 ώρα μέχρι να φτάσουμε αυτό, να μαζέψουμε τα πράγματα μας, τα κομμάτια μας. Πήγε 3 και κάτι. Αλλά 6 ώρα κανονικά εδώ στις επάλξεις. 6 και 10. 6 και 10. Ευχαριστώ. Θα μου το κρατάς για πάντα, ε. Εάν δεν ερχόσουν καθόλου. Τι λες, παιδί μου, είναι δυνατόν να σε αφήσω? Εγώ ήξερα ότι έχω εδώ την Έλενα. Το είχες κανονισμένο. Δεν σε πιστεύω. Ναι. Μετά από live περίμενες αν και συνεπείς. Πάντα είμαι συνεπής. Πάντα είμαι συνεπής. Απλά προέκυψε μια έτσι αβαρία, μια ατασταλία. Εντάξει, τα καταφέραμε. Αργήσαν τα λεωφορεία. Θα στο χρεώσουμε στον ΟΑΣ. Ναι. Δεν είναι τώρα ότι εμείς έχουμε το θέαμά μας.
Θα περάσουμε πανέμορφα, είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι, χαρούμενοι και δεν έχουμε να μας πτωίσει τίποτα. Καλά, Έλενα μου, τώρα εσύ γιατί κάτσες και είδες ποδόσφαιρο χθες, δηλαδή λύση μου αυτή την απορία. Η Ρεάλ είναι αγαπημένη μου ομάδα, το έχω πει επανειλημμένα και το ξέρεις. Έτσι, άρρωστη από μικρή, Ρεάλ Μαδρίτης. Αλήθεια σου λέω. Και όχι Μπαρτσελώνα. Όχι, Μπαρτσελώνα, είσαι Ιωάννα μου, θα γίνεις φαγέδο, μάχη. Μπορεί. Τώρα αρχίζουν να σε βλέπουν διαφορετικό μάτι. Αφού ήταν 0-1 και στέλνω ένα μήνυμα και λέω: η Βασίλισσα ποτέ δεν χάνει. Κάτσε, εγώ δεν το είδα καν. Ήταν η διακύμανση ότι προηγήθηκε η Παρή και μετά. 0-1. Ναι, και λες. Μετά έγινε 1-1 και λίγο πριν λήξει μπήκαν άλλα δύο. Του πήραμε φαλάκι, έτσι και τι Βασίλισσα. Όπου είσαι πολύ ενημερωμένη, μπράβο σου. Εγώ δεν έχω κάτσει ποτέ να δω ολόκληρο μάτι. Είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Έτσι λέμε, δεν ξέρω. Ποια είναι η άποψή σου, Batman? Ότι ντε με κλίμα στα δελικό ραδιόφωνο. Και εγώ δεν έχω ιδέα, δεν είδα τίποτα. Εντάξει, θα μας ενημερώσει ο κόσμος εδώ. Αλλά κάτσε η Έλενα και κάνε το ρεπορτάζ. Είδε τα πάντα, είδε τα παιχνίδια. Εντάξει, Champions League και έχουμε. Θα πρέπει κάποιος να τα παρακολουθεί. Εκεί μας καταντήσανε. Αγίου Βαλεντίνου, αντί να βλέπουν τα αγοράκια ποδόσφαιρα, να βλέπουν τα κοριτσάκια. Εκεί μας καταντήσανε. Εκεί οι υπόλοιποι να έρχονται μπατμανίδι στο live. Α, χάστε αυτά. Εν τω μεταξύ, χθες Αγίου Βαλεντίνου, από ό,τι ενημερώθηκα από το... από τον κόσμο έξω που έκανε ρεπορτάζ, η μέρα είχε πάρα πολύ κόσμο γενικότερα. Κυκλοφόρησε, βγήκε. Πολύ δηλαδή, καρδούλα χθες. Πολύ καρδούλα. Αλλά κυκλοφόρησε. Όλοι αυτοί που βγήκανε προς τα έξω δεν ήταν ο αμάν και τι δεσμευμένοι και. Και αού. Απλά βγήκαν μήπως γνωρίσουν το άλλο τους μισό. Το πάμε λίγο σαν τσικνοπέμπτη τον Άγιο Βαλεντίνο. Κάπως έτσι έγινε σίγουρα. Δεν πάμε γιούχου. Α βρούμε κάποια ψυσταριά και. Γιατί χθες ψήνανε. Όλο και κάποια. Ψήνανε, καταλαβαίνεις πως. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, Batman. Αχ, τι σε έχω εδώ. Ιωάννα μου, ξέρεις τι θέλω. Να κάτσε από το άλλο το μικρόφωνο για να σε βλέπω, έτσι, για να σε απολαμβάνω. Oh. Γιατί τώρα, ναι, δεν σε βλέπω. Τώρα μου το. Τι σε έχω σήμερα εδώ, δύο κοπελάρες, δύο εξαίρετες παρουσίες. Μόνο σε. Έλα, σ' ακούω τίποτα. Έλα, περνάει η ώρα και δεν βλέπουμε έρευνα. Δεν ακούμε έρευνα. Κάτσε, ρε παιδί μου, να τα πω εδώ με τα κορίτσα. Τι έγινε χθες, τι αυτό. Μπούρου, Ρεάλ Μαδρίτης τώρα και κάνει μια σοβαρή έρευνα και με την Έλενα. Απίστευτο. Θέλεις να σου πω. Έλενα, θεά, η μύθια γαλαξία, φως του φωτός. Βγάλε πόρισμα, κάνε μια έρευνα, σε παρακαλώ, κοπελάρα μου. Για το γαλαξία να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για τα άστρα. Ό,τι θες. Για τα άστρα. Για τον πόλεμο του φόβου και του σκότου. Έχει τρελαθεί ο άλλο. Θα τα πούμε ρε και τι έρευνε. Άντε, κλείσε, μιλάμε. Άντε, άντε, πολύ ήταν. Μόνο μου πέρε, μόνο του με κλείσε. Να σα πω λίγο ποια έβαλαν τα γκολ χτε. Ναι, εννοείται. Τι εδώ είναι η μέρα σου. Είμαστε από το τηλεφώνο. Σε παρακαλώ. Στο 33 από την Παρή βάζει γκολ ο Αντριέν Ραμπιό. Τον ξέρω. Καν τον κύριο, δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ναι. Στο 45, εντάξει, με πέναλτι ο Ρονάλντο. Ήτανε πέναλτι. Ήτανε. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου, ναι, ναι. Και γυρνάμε στο. Μήπως ήταν στο 83. Μπορεί να δεν. Όχι, και μετά έρχεται στο 83. Ναι. Πάλι ο Ρονάλντο. Ναι. Και κάνει το 2-1. Να και έρχεται ο Μαρσέλο Βιέρα στο 86. Αυτός λίγο σ' αρέσει μάλλον, έτσι, πως το λες, το λες με πάθος. Δεν το ξέρω, αλλά μπορείς το και κάνει το καταλυτικό 3-1. Τι, θα σε βάλουμε να περιγράφεις παιχνίδια, τα λες έτσι, με αυτή τη στεντόρια φωνή, με αυτή τη θέρμη, με αυτό το πάθος. Χθες ποιος περιέγραφε. Δεν ξέρω, δεν το. Εννοώ. Στα ξένα αυτά. Κάποιος από αυτού. Σε εμάς, Ελλάδα. Κάποιος ξενέρωτος, μωρέ. Δεν το έχουν. Ναι. Ξέρετε, κορίτσια, ότι στην Ελλάδα ουδέποτε και δεν ξέρω παγκοσμίως αν συμβαίνει αυτό. Επειδή τα αθλητικά είναι γενικότερα ανδροκρατούμενα και παίζει μια προκατάληψη. Δεν ξέρω αν ποτέ έχει περιγράψει γυναίκα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Καιρός είναι να γίνει, πιστεύω. Λες, Έχουμε ζητούν το παράδειγμα εδώ πέρα. Μακάρι, εγώ αν είχα κανάλι θα την έβαζα να τα περιγράφει. Όλοι μας θα πηγαίναμε εδώ μετά από live. Ξενίδια, μετά το ισκάκι μας και αυτά. Επειδή είναι γενικότερα πολύ συντηρητικό το κοινό του ποδοσφαίρου, ουδέποτε θα αποδεχόταν μια γυναίκα να περιγράψει ένα παιχνίδι. Σκέψου όμως τώρα, έχει την παράθεση. Ναι. Στο κέντρο του ταξί. Ναι. Το κέντρο. Ναι. Είναι μόνο γυναίκα. Μόνο γυναίκα. Λες να βάλουμε. Για ποτέ όσον έχει μόνο άντρα. Ναι,
για αυτήν την γυναίκα. Καλά, οπότε εκεί συμφέρει. Λες, ίσως για να μην χάνονται από τη φωνή της γυναίκας και πηγαίνουν αλλού. Α, γιατί... λες, θα ταξιδεύουν και να παίρνουν όλοι τηλέφωνο και να λένε ποια είναι αυτή και το φως των ματιών μου, αστέρι μου, γαλαξία μου. Και... το έχω συνειδητοποιήσει και το έχω ακούσει αυτό να το λένε. Ναι, μα παίζει, παίζει. Κανείς... για να επικεντρώνεσαι στο παιχνίδι. Με βλέπεις, το μαντράχαλο, ας πούμε, να μην σε απασχολεί αυτό τέτοια. Σωστό είναι και αυτό. Και μια... θέλει και γνώσεις πιο πολύ. Εντάξει, υπάρχουν γυναίκες που βλέπουν ποδόσφαιρο. Έχουμε και εδώ στο Λίμπερο εξαίρετες συναδέλφους παραγωγές, οι οποίες παίζουν την παλίτσα στα δάχτυλα. Αλλά νομίζω ότι το κοινό το αντρικό είναι λίγο φαλο. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι λίγο. Αυτό, όχι, να τα λέμε όλα εδώ. Δεν έχω το θέμα. Δεν το αποδεχόταν ότι μια γυναίκα μπορεί να μπει σε έναν χώρο, σε έναν κλάδο, όπως και το ποδόσφαιρο. Σιγά σιγά μπαίνουν, βέβαια. Βλέπουμε διατήτριες, βλέπουμε πόπτριες. Αυτή την ξαφιά με την πλεξούδα, λέει. Η κλασική, ναι. Η κουρουμπίλια αυτή. Όλα με τα μόβ φοράει. Ναι, δεν είναι ωραίο το μόβ, σ' αρέσει ο άνομος είναι το μόβ, το μοβάκι. Έλεγα το μαύρο καλύτερα. Το μαύρο, να. Είστε έτοιμες να γίνετε διαιτήτριες. Είδες. Κορίτσια, τώρα με φτιάχνετε, φαντάζεστε να πηγαίνουμε σε παιχνίδια. Όπα, πρωί είναι ακόμα. Ναι, τι να κάνω, γιατί πρωί δεν φτιάχνω, σαν το πρωί. Να πηγαίνουμε το τρίο μας εδώ και να. Διαιτητής. Εμείς θα είμαστε βοηθοί, δηλαδή. Ναι, θα είστε βοηθοί, επόπτριες. Με το σινάκι του σηκώνετε το κατεβάζει. Με σόρτς και κάλτσα. Μόνο κάλτσα, πάμε το γόνατο κυρίως. Κάλτσα, έτσι, φτιάξτε με, φτιάξτε με. Και να μιλάμε μέσα ενδοσυνεννόηση. Και θα λέω τι θα κάνετε το βράδυ, κορίτσα. Και αφήστε τους άλλους να μας βρίζουν από πάνω, να μας πετάνε αντικείμενα, μπουκάλια, ιστορίες. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Το ψινετέ, πάμε. Είναι εύκολο να γίνεις διαιτητής. Ας να φοράμε μαύρα. Εντάξει. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες για το κρύο, γιατί δεν αντέχω. Έλα μωρέ, όταν βγαίνετε έξω και φοράτε τα φουστανάκια και αυτά, γιατί δεν κρυώνετε εκεί. Προφυλάσσομαι. Πώς προφυλάσσομαι, τα μπουτάκια. Εξοκάθομαι. Ναι, τα μπουτάκια είναι κρύα. Κάτι ξέρει, έχει δίκιο. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά που δεν βγαίνεις βράδυ. Ναι, τα μου λένε κάτι φίλες τα μπουτάκια ότι κρυώνουν, ξέρω εγώ, με ενημερώνουν εδώ, τα βλέπω και εγώ δεν έχω ιδέα. Αν τα κρυώνουν τα μπουτάκια έξω είναι καλά, αλλά στα ποδόσφαιρα. Εκεί θα τρέξει λίγο πάνω κάτω, θα την κάνουμε την προετοιμασία. Ναι, να μου πεις είναι για γυμναστική. Ναι, κορίτσια, τελείως. Με το σφίγγι κιόλας, οπότε... Βρήκαμε στόχο στη ζωή μας, θα γίνουμε διαιτητικό τρίο. Τελείωσε. Έγινε. Παρτάμε σχολές, παρτάμε τα πάντα. Καλέ, θα τα παίρνουμε κιόλας, θα είμαστε στημένοι. Θα παίρνουμε... να δίνουμε offside πέναντι αυτά και τι. Θα βλέπουν εσάς δύο, εγώ θα σφυρίζω ό,τι θέλω. Δεν θα βλέπουν τον αγώνα έτσι κι αλλιώς. Όχι, εσάς θα κοιτάνε και εγώ θα σφυράω εκεί πέναντι τέτοια. Αφανές. Θα τους παραπλανούμε. Θα κάνετε κανένα σκέτσο, λίγο το σινάκι αυτό, λίγο εκείνο, λίγο το άλλο. Okay. Τη βιώσαμε. Βρήκαμε επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτό τον καιρό τώρα είναι το μόνο εύκολο. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με τη σταθμάρα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Έτσι. Bonjour. Γυναικεία υπόθεση σήμερα το λόγο επειδή. Τι κάνετε κύριε Μπατουβανίδη. Είμαστε πάρα πολύ καλά εσείς. Ο Μπάμπης και τα κορίτσια. Αχ, σήμερα δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένος είμαι. Η καλύτερη μέρα της ζωής μου είναι. Δεν μου λες τι είπες κάτι για πατριό είπες. Για πατριό. Για πατριό. Γιατί είπα, για πατριό δεν είπα για πατριό. Δεν ξέρω. Για την πατρίδα μήπως. Πάντως είσαι σαν μπαμπάς για τα κορίτσια. Πατερούλη. Έτσι ρίξτο μου το ηθικό. Μία μέρα δεν είπες ότι είσαι... Πολλές μέρες το έχει πει. Πατέρας, εντάξει, σήμερα δεν αισθάνομαι, αλλά τώρα ήρθες και μου έριξες το ηθικό. Τώρα δεν αισθάνεσαι. Σήμερα αισθάνομαι σαν τον... Ήτανε η βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, σήμερα αισθάνομαι σαν τον Κωνσταντάρα, έτσι λίγο μεγαλομικρός. Καλά αρέσει σε... Σε κάνω λίγο μπλάκι. Αχ, τώρα τελείωσε, με κατέστρεψε. Είσαι και πολύ μεγάλος. Αχ, θα πάω. Είσαι ένας... ωραίο, είσαι ένα ωραίο παλικά. Άντε, καμπανιέ. Άντε, στο πούμε και. Πού είσαι, χαμένη είσαι. Τα 40 φεύγα σου, μεγάλος. Ποια 40 φεύγα, καλέ, κάτσε λίγο, τι 40 φεύγα. Στα 35 σου. Άντε, καλά το πάμε. Εσύ, στα 50. Πάρω, πάω. Ποιος είναι. Καλέ, κατέβα. Κατέβα, κάποιος. Εδώ, νιάτα είμαστε, μια παρέα, συνομήλικη είμαστε όλοι. Συνομήλικη σχεδόν, εντάξει. Δοντάκια βγάζουμε. Δοντάκια. Καλά, καλά, καλά. Τώρα καλά. Τώρα με έκανες λίγο την καρδιά περιβόλη, αλλά θα το ξεπεράσω, θα το ξεπεράσω. Θα ανθίσω κι εγώ. Είπα να σας πειράξω. Καλά κάνεις. Εσύ που είσαι. Που είμαι. Ναι.
Κάπου θα. Το σπίτι μου, πού να. Ναι, τι, πού είσαι χαμένη, λέω αυτό, δεν σε ακούμε στις γραμμές, αυτό, τι. Γιατί καρβίτσα είμαι, πουλάκι μου. Τι είσαι καρβίτσα, καρβίτσα. Είμαι σημαδούρα, φαίνομαι εγώ, παντού. Έτσι, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Να σε καλά, κούλα μου. Εντάξει, ξέρεις τώρα, μερικές φορές το πρωί να μπορεί τέτοια ώρα να γλαρώνω. Μερικές ακούω κάποιες. Χθες, προχθές είχες τον Αναστάση. Ναι. Λίγο σε άκουσα, αλλά... Μετά βαρέθηκα. Δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Τι να πάρεις τώρα εδώ με τους μαντράχαλους. Ας, βγαίνει άκρη. Ενώ εδώ τα κορίτσια τα λέμε. Τώρα, σήμερα που είσαι κορίτσια, ναι. Είπα να πω φορτσάτη. Και καλά έκανες. Πειράξω, θα έχουμε γυναικεία θέματα. Σήμερα θα συζητήσουμε για πράγματα που θέλουν εδώ. Πάντα. Τι θέλουν να κάνουν. Τι θέλουν τα κορίτσια να συζητήσουν. Έρευνες, έρευνες, γυναικείες. Γιατί ξέρεις, εγώ ένα φίλο, ναι. Προς το κέντρο, ναι, που ακούει. Ναι. Προς το κέντρο. Προς το κέντρο. Κάνει εδώ στο κέντρο. Και δεν παίρνει ποτέ τηλέφωνα. Ντρέπεται. Και... Εμάς μας ακούει την εκπομπή. Ναι. Και του αρέσουν πολύ οι έρευνες. Τα κορίτσια. Σήμερα εκπομπή, σήμερα η εκπομπή θα έχει μόνο έρευνες. Τελείωσε. Σήμερα θα έχουμε επιστήμη. Μόνο έρευνες. Ναι, τώρα με τα ποδόσφαιρα αυτά, αντί είδαμε το Champions League. Άντε, ναι, μωρέ, λίγο σήμερα... να καλαρώσουμε. Ναι, η Europa League τρέχουν οι άλλοι. Άσε βρε τώρα, χθες Βαλεντίνο είχαμε, σε παρακαλώ. Έχει όλα είναι κόκκινα, έτσι ναι, να έχει μια ροή. Ναι, τώρα. Έκανες κανένα ωραίο τραπέζι, έτσι. Τι τραπέζι. Ποιος. Τι τραπέζι, καλέ. Ναι, καλέ, ναι. Live είχα χθες. Καλέ, έχετε σε ρωτήσει εγώ. Live είχα. Φορτσάτε σήμερα. Ναι, τι τραπέζι. Αντί να ρωτήσει, με κάνανε κανένα τραπέζι, να τα λέμε κι αυτά. Σε τραπέζο σαν. Ναι, είναι και αυτό, είναι εκπομπή τη κούτρα, έχει δίκιο. Εννοείται. Εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Κοίτα, σε. Αν σε χρειαστώ κάποια στιγμή. Για τι πράγμα, για την κούτρα. Ναι, για να πάω έτσι σε κανένα μαγαζί, ξέρεις. Ναι, ξέρεις, γιατί δεν έχεις βαβείς. Εδώ, εδώ. Έχεις γνωριμίες. Α, καλά. Κονένα... Είναι η ίδια η γνωριμία. Σε αυτό, σε αυτό θα σε βγάλω εγώ έξω. Μη στεναχωριέσαι, έλα Σαλονίκη και θα γίνει όλη η πόλη στα πόδια σου. Να περάσω καλά και να μην πληρώσω φράγκο. Αυτά είναι. Και εμείς το θέλουμε αυτό γίνεται. Είναι κρίσης είναι πάμπι μου. Ορίτσια, τι να κάνω. Να ενεργήσετε με τον κατάλληλο. Ήρθαμε. Εντάξει, μόνο το πρωί σας φέρνω. Πρέπει μια διαφήμιση. Σου κάνω βγαίνω έξω. Η τσιγκουνιά είναι μαγιά. Έτσι, μαζί σου. Θα το πάω κι εγώ έτσι. Φιλιά κούλα μου. Θα είναι, δεν βλέπεις. Έτσι, φιλάκια, σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Λοιπόν, τσάω, τσάω. Έλενα, πολλά ναι. Φιλάκια. Ναι, φιλάκια. Είναι και η Ιωάννα. Ναι, καλέ, και η Ιωάννα είναι εδώ. Α, σαν την Kinder έκπληξη σήμερα, ναι, ήρθε τσουπ. Δεν σ' άρεσε πολύ. Είπα εγώ τίποτα. Όχι, καλέ, έτσι λέω και. Όλα, ρε, σε, μόνο εσύ θα μας πειράζεις εμείς. Πουλιαμά κάνουμε. Δεν θα σε πειράξουμε εμείς λίγο καθόλου. Ναι, τι. Πειράξτε με, δεν με πειράζει. Σήμερα σου είπα. Σήμερα το χειμέρα. 15 του Φλεβάρι πειραζόμαστε. Έτσι πάει το ζήτημα. Λοιπόν, να είσαι καλά, φιλιά. Θα σου πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι, 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 ναι. Θυμάμαι ναι. Το... κάποιο παλιό ηθοποιό. Ποιον. Που έπεσε στη Λάμψη. Ξέρεις. Ναι. Και ήταν και στα κοινά. Ποιον έκανε, ποιον υποδιώτη. Τον Γιώργο Βασιλείου. Α, Θεοχάρης. Τον αστυνόμο Θεοχάρη. Κυρίως δεν έπαιζε στη Λάμψη, έπαιζε το Καλημέρα Ζωή. Εκεί κάποιοι έρωτε. Καλημέρα Ζωή, ναι. Σκολέγε. Λοιπόν, ήτανε, ναι, του Πόσκολου. Ναι, πέρα. Ναι. Εγώ ήμουν λάτρης Φωσκολικιάς. Ναι, εγώ να δεις Φωσκολικιά που είμαι. Ναι. Δεν τα έκανα με τίποτα. Και μάλλον μου άφηνε τον κήπο. Τελείωνε όλες τις δουλειές. Και έλεγε αυτή την ώρα δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα, τελειώσαμε κύριε. Ναι, τα καλοκαίρια που ερχόμαστε. Έτσι, έτσι. Να σε καλά κούλα λοιπόν, μου. Λοιπόν, και λέει που λες, έλεγε αυτός. Ναι. Ότι όταν είχαν επέτειο. Με ποιον. Με τη γυναίκα του Πουλάκη μου. Νομίζω με το Φόσκολο. Όταν είχαν επέτειο. Ρώτησε αυτός το τραπέζι. Α, ποιος, ο Βασιλείου. Ναι. Ο Φόσκολος τίποτα, ε. Μαγείρευε αυτός και έκανε το τραπέζι στην Φόσκολο, εσύ εντάξει. Έχω το μυαλό σου, η γυναίκα του λέει, εγώ στο Φόσκολο. Είναι ένας άνθρωπος, ναι. Μεγάλος σε ηλικία, ναι. Που η γυναίκα του ήταν κατά πολλά χρόνια μικρότερη. Φόσκολος είσαι, τι να κάνω. Ήτανε δηλαδή η μπέμπα του. Έτσι, η μπέμπα του. Λοιπόν, άντε, φεύγω, άντε γεια, πολλά. Πολλά. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
Έτσι, φιλάκια στην κούλα μας. Ιστορία για τον Γιώργο Βασιλείο, εξαιρετική βεβαίως. Κοίτα, πάλι κάτι μάθαμε. Κάτι μάθαμε, θα φύγουμε σοφότεροι. Γενικότερα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αλλά και δει της εκπομπής του λόγου, επειδή πάντα πηγάζει σοφία και αναβλύζει σοφία σε αυτήν εδώ την εκπομπάρα μας. Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε, έχουμε ερεύνες. Θα συζητήσουμε τώρα κορίτσια, γυναικεία, θέματα. Χαχαχαχα. Αν είχα μαλλιά και. Όχι, εντάξει, πιο. Πιο εσωτερική φύσεω. Πιο. Τι θα τον εξωτερική. Να δω τα. Εγώ συμφωνώ, μπορούμε. Θα λύσουμε σήμερα ζητήματα. Τι συνέβη χθες και έχει σχέση και με τον Βαλεντίνο, έχω θεματάρα. Ναι. Τι κάναμε χθες. Μπορούμε να εκφράσουμε και άποψη. Καλά, μόνο άποψη εκφράζουμε. Ποιο πήγε καλά, ποιο δεν πήγε καλά. Ρεπορτάζ, δεν δώσουμε ρεπορτάζ για ομάδα. Αλλά ποιο έγινε το ζουζό. Λοιπόν, 7 η ώρα. Διαφημιστική ανάπαυλα ολοκληρώνοντα την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή μείνετε συντονισμένοι. Τα χειρότερα έρχονται. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 στο πρωινό της 15ης του Φλεβάρη. Αφήσαμε και τον Βαλεντίνο μας πίσω, αλλά έχουμε μπροστά καρναβαλάκι, έχουμε καθαρά Δευτέρα. Είναι θεσπέσια αυτή η εβδομάδα και πόσο μάλλον το τριημεράκι που έρχεται μπροστά μας. Θα το διανύσουμε, θα το ευχαριστηθούμε, θα το χαρούμε. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα παιδινά και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Κατά τις βραδινές κυρίως ώρες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και βαθμιά τοπικά ισχυρή έως και σχεδόν θυελλώδης 6 με 7 μποφόρ. Θα έχουμε αγέροιδες, λέει τουλάχιστον το δελτίο. Άλλοι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 5 έως 9 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 2 με 4. Αξαντηθούμε εδώ, θα βάλουμε τα μπουφανάκια μας και θα τα ξεπεράσουμε όλα. 2-31-0-287-38. Επικοινωνία με την εκπομπάρα μας. Τηλεφωνική, εντάξει, και μηνυματική, αλλά ποιος θα στείλει τώρα μήνυμα. Και mail. Και mail, ό,τι θέλετε. Και ίντερνετ και inbox και τα πάντα. Χθες του Αγίου Βαλεντίνου, αχ, πίκρα και καημέ που λέει το τραγούδι. Ο κόσμος βγήκε έξω, βγήκε και χωρίς να έχει το τέρι του. Πλέον η γιορτή έχει αυτή με εξελιχθεί, μεταλλαχθεί. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι πρέπει να έχεις το ζευγάρι σου και να πας εκεί να φας ξενέρωτα σε ένα εστιατόριο, δεν ξέρω κι εγώ τι, με την κοπέλα σου, με τα γόρι σου. Βαρετά δεν είναι αυτά να βγαίνεις μόνο με τα γόρι σου. Κορίτσα. Μόνο ναι. Τον έχεις εκεί όλη μέρα, τον συζητάς, τον κάνεις, πόσα μόνο να πείτε. Εγώ βγήκα με την κολλητή μου. Ναι. Και την άφησα και πήγα και πήρα και έφαγα ένα σουβλάκι. Έτσι, ερωτικότατο. Και μετά ξαναγύρισα. Ξαναγύρισες. Κολλητή σου ήταν εκεί. Εκεί ήταν, περίμενε. Εκεί ήταν, περίμενε αυτό. Να φας ένα σουβλάκι γιατί ο έρωτος περνάει και το στομάχι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Τι λέει, πώς περάσατε χθες, πώς ήταν πάλι. Καλά ήταν, μωρέ, καλά ήταν, εντάξει. Μπράβο. Παλέψαμε κι εμείς με τις ερηνίες, με τους δαίμονές μας παλέψαμε. Ακριβώς αυτό, Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μπάμπι. Εσείς που μείνατε στο σπίτι, τι είδατε, ενημερώστε μας, γιατί λίγο σήμερα δεν έχω σχέση με τον αθλητισμό. Κάποια έφυγε από το survival. Το αθλητικό. Πάντως κάποια από τους μαχητές. Ναι, ούτε καν το βλέπουμε. Τίποτα. Εκεί μας καταντήσανε. Το μπαμ το είπε. Ποιο, το μπαμ, ενημέρωσε με όλο, κάτι έχεις να μου δώσεις, Το μπαμ, ποιος θα ήταν στη τέτοια. Α, το είπα. Λοιπόν, παιδιά, θα το ανακοινώσω εδώ. Είχαμε κάνει. Η Μαρίνα Πύχου έφυγε. Έφυγε από το Survivor. Είχαμε κάνει επαφές, θα πω και το μπαμ, γιατί έλεγαμε, ψήναμε να έρθει ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης να μας συντροφεύσει. Και ήρθαμε σε επαφή μαζί του, ήπιαμε και καφέ και τον ενημερώσαμε περί τίνος πρόκειται. Είχαμε μιλήσει με Λευτέρη Πανταζή. Όχι, ρε. Ναι, τεράστιο λεπά, λεπά. Ναι, πήγαμε, τον βρήκαμε. Καταπληκτικός άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Είπαμε, είμαστε αυτοί. Εδώ του δώσαμε CD, τον Ατάλο. Εντάξει, δεν είναι. Σαν τον Ολυμπιακό με τον Ζε Ρομπέρτο. Μπλουζάκι να του δώσει. Εντάξει, στο μέλλον δεν αποκλείεται. Στο μέλλον δεν αποκλείεται να κάτι να κάνουμε μαζί. Να φτιάξουμε μια ωραία λαϊβάρα στο 8ball και να παίζουν τα τσιμέντα. Αλλά γενικά
Μου άρεσε πάρα πολύ σαν τύπος. Δηλαδή ήταν πολύ. Αυτός όμως είχε live χτες. Ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έπαιζε στο Ρίτζεσι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και πήγαμε και το βρήκαμε στο Χάγιατ. Ναι. Εκεί. Ήταν πάρα πολύ δεκτικός. Δηλαδή τώρα τον πήρα εγώ στο άσχετο ένα τηλέφωνο και του λέω: κύριε Λευτέρη, αυτό είμαστε αυτοί. Είναι παιδιά να τα πούμε. Ειδωθήκαμε, του δείξαμε πράγματα από τη δουλειά μας. Μπράβο. Εντάξει. Αυτό που μου με εντυπωσίασε σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν το ότι ουδέποτε αναφέρθηκε στον εαυτό του, δηλαδή με αυτό το εγώ. Δηλαδή μπορεί να βρεις ένα περιπτερά στον δρόμο και να σου λέει εγώ, ξέρεις τι περιοδικά πουλάω, να πούμε και έτσι, με αυτή την έπαρση. Ένας άνθρωπος με τέτοια καριέρα, με τέτοια ιστορία από πίσω του, ήταν τόσο χαλαρός, ας πούμε, και τόσο νεανικός. Το μόνο που είπαμε, ας πούμε, ήταν κάτι αθλητικά, πανιονάρα και τέτοια, ας πούμε. Κοίταξε, έχει τύχει να έχω μία φίλη που έχει συνεργαστεί μαζί του. Καλλιτεχνικά, ναι. Και μου έχει πει ότι στο καμαρίνι του πηγαίνει οποιοδήποτε και παίρνει δανεικά. Και αυτό δεν ήταν. Αυτό δεν το ήξερα. Παίρνει δανεικά. Ναι, τι ζητήσαμε, ναι, ναι. Τι βλάκες είμαστε. Ναι, 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 τι ήταν τίποτα. Ένα καφέ μας κέρασε. Εντάξει, κάτι τα έργα, κάτι βγάλαμε. Είναι ανοιχτό βιβλίο, ανοιχτή καρδιά και τα δίνει όλα. Ανοιχτός, πάει παντού, παίζει με όλους, γι' αυτό και είχαμε και το θάρρος και τον προσεγγίσαμε. Και τώρα μιλάμε για τεράστια καρδιά. Εντάξει, το έλεγε την επόμενη φορά. Όχι, δεν... νομίζω ότι κάπου τραγουδούσε χτες Αθήνα. Αθήνα, λες. Εγώ είδα κάτι στην Γλυφάδα γι' αυτό. Επειδή δεν τον κλείσαμε εμείς, τον αφήσαμε τον άνθρωπο να βγάλει κανένα μεροκάματο. Δεν τον περιορίσαμε γι' αυτό. Ωραία, κύριε. Στο μέλλον, τελείωσε. Τον έχουμε βολιδοσκοπήσει τώρα και θα γίνει στο μέλλον. Το θέμα είναι να μπει στα μεγάλα σαλόνια. Δεν θέλουμε να μπούμε στα μεγάλα σαλόνια. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να φέρουμε τα μεγάλα σαλόνια. Στα δικά μας τα μικρά, τα περιορισμένα, τα χαπουλιάρικα, τα χουχουλιάρικα. Εκεί θέλουμε να τους φέρουμε τους ανθρώπους. Μπράβο, κύριε Μπάμπη. Έτσι, αυτό μπράβο. Θέλουμε, τίποτα άλλο. Δεν μας διαφέρει κάτι παραπάνω. Γερή να είμαστε και του χρόνου, παιδιά. Και του χρόνου με υγεία. Φιλιά, τσάω. Και του χρόνου με υγεία θα το γιορτάσουμε τον Βαλεντίνο. Πλέον τον Βαλεντίνο θα τον κάνουμε και λίγο τσικνοπέμπτη. Λοιπόν, εδώ όμως βέβαια μας λέει μία. Και θα θέλω τη συνδρομή σας, αγαπητές μου φιλινάδες. Λέει μία έρευνα, γιατί επιτέλους να πούμε καμιά έρευνα. Επιτέλους! Αυτόν τον τελευταίο καιρό μας έχουν φάει τα μυαλά με τα ποδόσφαιρα. Δηλαδή, πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και μας έχουν πρίξει. Δηλαδή, μόνο λέμε για offside, για τέτοιες ιστορίες. Δεν λες κάθε μέρα έρευνα. Ποτέ, δεν λέω ποτέ. Ποτέ δεν λέω έρευνα, γιατί μας έχουν εδώ 3, 4, 3, 5, 10, 76 πώς λες. Τώρα είναι η πρώτη μέρα σήμερα, επιτέλους. Πώς λες μόνο, αφού κάθε φορά λέμε έρευνα. Λέμε. Μάλιστα, για πες Ιωάννα μου. Πριν την έρευνα μπορούμε να πούμε έναν έκδοτο μικρούλι που έχει σχέση με τον Λευτέρη Πανταζή. Κοιτάξτε σήμερα. Ναι, για πες το ανέκδοτο. Λοιπόν, πώς μιλάει ο Λευτέρης Πανταζής στην τηλεόρασή του. Στη δικιά του την τηλεόραση, ναι. Η ωραιότερη πλάσμα του κόσμου. Α, καλό. Χαιρόμαστε που το μοιράστηκες μαζί μας. Αυτά είναι τα νέα το που λέμε στο μπαρ. Πριν κλείσουν τα μπαρ. Να φύγουμε. Απλά τα ζω. Για να σας διώξουν. Είμαστε απ' σειρά. Ένα, δύο, τρία. Τι, να κάτσεις στο μπαρ στο τέλος και να λέτε τέτοια. Ήταν τρία τα νέα, αυτό είναι το μεσαίο. Α, το μεσαίο. Το δικό μου ήταν καλύτερο. Για πες το δικό σου. Άντε, πες το. Ο Τσακ Νόρις έκανε μασάζ στη μέση του δρόμου. Πες και το τρίτο τώρα, αφού το πήραμε σε ρί. Το πρώτο. Πώς ρωτάς τα καρότα. Τι πώς. Πώς ρωτάμε κάτι στα καρότα. Καρότο. Καρότατα. Ποτέ. Αυτό το αφηρημένο στο Θάνο, δικό του είναι. Δεν θα προλάβω να τα πούμε, μας διώξουν εδώ πέρα. Αυτά είναι τα ανέκδοτα που λέγονται στο μπαρ πριν κλείσει το μπαρ. Οπότε τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην έρευνα. Και πριν κλείσει και το λόγο επειδή. Γιατί το βλέπω να κλείνει έτσι πως πάνε τα πράγματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον Βάρη, τον Βάρη. Να το γελάει. Τέταρτο ανέκδοτο. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Τελικά πήγες κινητικές. Μια ώρα, 47 λεπτά. Σε λέγχουνε ρε παιδί μου. Με λέγχουνε. Εγώ σε είδα στο live όμως εσένα. Α, σε είδε η Ιωάννα λέει η Κρίς. Πού με είδε. Είσαι επιφανής προσωπικότητα. Απλά πέρασες μπροστά μου και δεν της μίλησες. Πέρασες. Δεν με χαιρέτησες. Δεν πρόλαβα. Καλά η κοπέλα θα σε χαιρετήσει. Σωστό και αυτό. Τι αρθία σε πίκρις εσύ πρέπει να ανοίγεις τα μάτια σου. Αλλά υποστήριξε τον Μπατμανίδη που έχει χρουστάω. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
Ναι, εγώ δεν το ρίσκαρα. Οπότε λες, αν είπες θα πάω να κοιμηθώ, οπότε λέω, άσε πάνε κοιμήσου κι εσύ. Λέω, πάνε κοιμήσου, αλλά και ξύπνησες όμως κι εσύ, παρών εδώ, γεμάτος, ακμαίος. Ξύπνησα μια πέντη ώρα. Ναι. Ήξερε ότι θα είμαι. Το ήξερε, αφού του το είπα. Ναι, το ήξερα. Α, στημένο, στημένο μάλιστα. Είναι στημένο το τηλέφωνο. Στημένο, είναι προώθηση για να παρακολουθείς την εκπομπή. Είναι τα κόλπα αυτά, σωστά. Τοποθέτηση προϊόντος, μάλιστα. Και ξύπνησε, ακούσε εδώ την. Και δεν, είχε, δεν έπαιζε το ραδιόφωνο. Δεν έπαιζε το λίμπερο. Τώρα παίζει. Ναι. Α, εντάξει, ευτυχώς, παιδιά, γιατί δεν μπορώ τώρα να ανεβώ και στις κεραίες και να τις κατεβάσω, τις ανεβάζω για να φτιάχνω τα σήματα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Και λέω, πέσει ξανά κοιμήσου πάλι. Έτσι, δεν έχει. Δεν θα στείλει. Κοιμήσου. Μην το ρισκάρεις. Έτσι. Τι ώρα να μην έπαιζα, μην έρχομαι. Κάτι δικά μου τώρα, τέλος πάντων. Μάλιστα. Αφού παίζουμε τώρα εδώ, γι' αυτό είμαστε. Για να δώσουμε. Να παρέχουμε στον κόσμο την πληροφορία και την. Η κοπέλα που τραγουδούσε χθες ήταν η παλιά σου τραγουδίστρια. Είναι η Στέλλα μας με την οποία κατά καιρούς κάνουμε πραγματάκια. Είχαμε κάνει το Ας Περιμένουν οι Γυναίκες και ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται και συνδράμει μαζί μας. Παλιά τραγουδίστρια. Παλιά θυμάμαι μια κοπέλα που είχε, δεν ξέρω αν είναι αυτή. Η Αλεξάνδρα είναι άλλη η οποία παίζει. Ναι, παίζει κουστά. Και... άρα η Στέλλα είναι η άλλη. Ναι, αυτή είναι. Η παλιά μου τραγουδίστρια, το θεωρήσουμε έτσι. Εντάξει. Για την ίδια μιλάμε. Για, την, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε που λέει και το τραγούδι. Σ' άρεσε? Ναι, και ναι. Φωνάρα, ξέρω, αλλά και ωραία φωνή. Φωνάρα, φωνάρα. Έτσι να, τώρα Μπατμανίδης διάφερες. Σε παρακαλώ να μου. Κατάλαβα. Κατάλαβα, τι κατάλαβες? Τι κατάλαβες? Ότι έγινε πανικός τότε. Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Περάσαμε πανέμορφα. Τώρα που ανοίγει ο καιρός. Αυτό ακριβώς. Τώρα που κλείνει ο καιρός βέβαια, γιατί θα βρέξει. Αβρέξα κάνουμε. Τελειώσαμε. Έχουμε φτάσει Φλεβάρι στα μέσα. Τελείωσε. Μπροστά μας είναι η Άνοιξη. Έρχεται και το Πάσχα. Τελείωσε, μωρέ. Τελείωσε. Το φάγαμε. Έρχεται το καλοκαίρι. Έχω μπει σε mood τέτοιο εγώ. Το ξεπεράσαμε αφού. Πρέπει να κάνουμε σώμα, εννοείς. Μάλιστα. Καλύτερα να μην έχει μόνο. Ότι θα τα πούμε αύριο. Τι έγινε? Θα εννοούσα να τα πούμε από κοντά αύριο. Θα πούμε να κάνω κομπή. Ποιος θα ερχόταν? Ο Κρις. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Δεν θα ερχόταν η Έλενα. Τη έγραψα, λέω, θα τα πούμε αύριο, λέω μια. Θα είμαι αύριο στην εκπομπή. Και λέω, θα τα πούμε αύριο. Τι να κάνουμε, έχασες, δεν ήρθες εδώ, έχω και την Έλα και την Ιωάννα. Γιατί δεν ενημερώναμε συνεργάτη μου, ήξερα εγώ σάμα της. Σε παρακαλώ, εντάξει, οκ. Όχι ρε, εδώ και δύο χρόνια εγώ μετά τα live του Αγίου Βαλεντίνου έρχομαι και κάνω κουμπές. Μετά τον Άγιο Βαλεντίνο, είναι το εθιμοτυπικό, μετά τον Άγιο Βαλεντίνο. Πολύ προσφορά ρε παιδιά για τον Άγιο Βαλεντίνο μετά. Στον Βαλεντίνο τον ίδιο το θέμα τι γίνεται. Μάλιστα, να είσαι καλά Κρίς μου. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ δεν ήξερα, εντάξει, όποιος θέλει έρχεται στο στούντιο. Είμαστε ακόμα ανοιχτά, τι ώρα είναι? 7 και 18, μέχρι τις 8 έχουμε περιθώρια. Λοιπόν, Άγιο Βαλεντίνο, δεν την πούμε ποτέ την έρευνα, θα δεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα κορίτσια τι γίνεται. Φιλινάδες μου. Έρευνα λέει κιόλας, είναι έρευνα κόλαβος. Γιατί οι γυναίκες χωρίζουν τον σύντροφό τους, και θα θέλω τη συνδρομή σας, αν δεν τους πάρει δώρο του Αγίου Βαλεντίνου. Έχει τώρα η επιστήμη εστιάσει και έχει εντρυφήσει στο συγκεκριμένο. Πριν διαβάζω το οτιδήποτε. Δεν ισχύει. Δεν εγώ, περιμένω να τελειώσεις για να σου πω. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, το ξεκινήσουμε ως εξής. Είσαι με τον σύντροφό σου, περιμένεις δώρο τη συγκεκριμένη μέρα ή ποιες, και μετά κατ' επέκταση ποιες μέρες πρέπει να περιμένει μια γυναίκα δώρο? Έλενά μου, ο λόγος σε σένα. Θα μπορεί να περιμένει την προηγούμενη του Βαλεντίνου. Θα πρέπει να πάρει δηλαδή του Βαλεντίνου δώρο. Έτσι, κάτι για το... Για το άτομο. Έτσι, όχι. Για το έτσι, όχι. Ή δύο μέρες μετά. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να πάρει. Αυτό είναι το θέμα. Ας ότι. Πάρει έχει κάτι. Περιθώριο. Έχει περιθώριο, μάλιστα. Είναι καθόλου αυστηρή, μπράβο. Ναι, δεν είναι ας πούμε μια γιορτή που μπορούμε να την αποφύγουμε. Λέω εγώ τώρα ότι αυτά είναι χαζαμάρες. Ας είναι, γιατί μου πήρες εσύ λουλούδι την προηγούμενη για να μην μου πάρεις τώρα. Ναι. Αν δεν σου πάρω δώρο, θα με χωρίσεις. Αυτό λέει η έρευνα. Ότι δεν θα σε χωρίσω. Όχι. Αλλά μπορεί να σου δείξω την ενόχληση. Την ενόχληση, λοιπόν. Αν δεν σου πάρω δώρο το Βαλεντίνο, ενόχληση. Αν δεν σου πάρω δώρο στα γενέθλια, φέρει πίν. Κάζους μπέλι. Τελείωσε. Δεν πρέπει να ξαναμιλήσουμε ποτέ. Εμένα μου έχουν συμβεί. Ραγισμένη καρδούλα. Και άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Τι σου έχει συμβεί? Να μην σου πάρει ο καλός σου στα γενέθλια. Και εγώ θα τον έδιωχνα. Ναι, μωρή στα γενέθλια, ρε εσύ. Εντάξει. Το ήξερα ότι έχει γενέθλια. Δεν τον έδιωξα. Δεν τον έδιωξε. Πόσο τον κράτησε? Τον
εντάξει. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει λίγο καλύτερα. Πήρε στη γιορτή. Αυτό πήρε πολλά δώρα στη γιορτή. Κάθε μέρα γιορτή είναι. Οπότε απλά κάθε μέρα. Το περιμένεις λίγο να το δικαιολογήσει ότι άντε δεν πρόλαβα τέτοια. Αλλά εμένα μου αρέσει άλλο να το σκέφτεται. Μα παιδί μου τώρα αυτά τα δώρα είναι του καπιταλισμού. Για μας είναι η ανιδιοτελή αγάπη που διέπει του ανθρώπου. Δεν τα λες όμως όλα. Άγιος Βαλεντίνος σχετίζεται και με τη θρησκεία. Βέβαια, τη λατινική, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, έχουμε το δικό μας. 13 είναι, τα λέγαμε χθες. 13 είναι ο Ακύλας και η Πρισσίλα που το εορτάσαμε την Τρίτη. Βέβαια, βεβαίως. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Σάκης από Εύος μου. Έλα ρε Σάκη ρε πάλι καρε, πού τι είσαι. Τι κάνεις μπάμπι μου. Καλά είμαι ρε Σάκη. Καλά είσαι. Καλά είμαι, καλά είμαι εσύ. Καλημέρα θέλω να πω και στα κορίτσια. Ναι, στην Έλενα. Είναι καμία από αυτές κοπέλα σου. Όχι, εδώ είναι και εσύ. Και ίδιο. Γιατί είχα και εγώ κοπέλα στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο. Και από ότι πόσο χρόνο είσαι και δεν έχεις. Εγώ. Ναι. 32. Και δεν έχεις τώρα κοπέλα. Δεν έτυχε ρε μπάμπι, δεν ξέρω. Από το γυμνάσιο δεν έχεις κοπέλα. Δεν ξέρω, μάλλον είναι ο χαρακτήρας μου. Εγώ σ' ακούω. Δυναμικός. Ναι. Και με ζηλεύουνε. Έλα πάμε. Και δεν ξέρω. Μήπως να ξαναπάς γυμνάσιο. Λέω εγώ τώρα. Όχι ρε μπάμπι, εντάξει είπαμε. Ναι, θα σου βρούμε εμείς, μη στεναχωριέσαι κοπέλα. Τι κάνεις, είπες τραγούδια χθες. Χθες να, εκεί λα, λίγο. Χαμ, χουμ, τέτοια αυτά τραγουδήσαμε. Λίγο ευθυμίσαμε. Ορίστε. Με έφυσε. Όχι, ρε, εμείς ποτέ. Α. Αυτά όταν κάνουμε δουλειά, ουδέποτε πίνουμε εν ώρα εργασίας. Ξέρεις γιατί σε πήρα. Γιατί με πήρε Σάκη από Εύοσμο. Ξέρεις τι μου είπανε. Τι. Έχουν έρθει κάτι σφίγγες. Ναι. Από την Ιαπωνία. Ναι. Και αποκεφαλίζουνε τις μέλισσες. Τι λες τώρα, τι είναι καμικάζι, σαμουράι, σφίγγες. Δεν ξέρω και λέει τις αποκεφαλίζουνε. Και όσο γεμίσε τσιπίσουνε. Δεν ξέρω. Τι πώς τις... Τι μου είπανε, γιατί εγώ πάω στα μελίσσια, έχει ένας θείος μου. Ναι. Και δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω. Τι θα κάνεις, θα τις βγάλεις, θα τις διώξεις. Μέλι να τρώμε και όλα καλά. Δεν ξέρω, αυτές σε με φόβησε. Όχι, μη σε φόβησε. Ποιοι τα λένε όλα αυτά τα πράγματα να πούμε, ποιοι κακοί τρεχείς είναι. Αυτά που λες μπάμπι μου. Δεν βγήκες χθες του Αγίου Βαλεντίνου κανένα κορίτσι. Δεν βγήκα, όχι, όχι, γιατί έπεσα για ύπνο. Ναι, ναι. Και δεν βγήκα. Ναι, α, έπρεπε να έρθεις εμάς, Σάκι από Εύοσμο. Έπρεπε να έρθεις εμάς εδώ να δούμε, ξέρεις τι ωραία κοριτσάκια είχαμε και αγοράκια. Α, δεν ξέρεις, ναι, και εγώ μου έχουν πει και να, άμα, να πάρω και σοκολάτε και λουλούδια. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω, δεν πήρα. Την επόμενη φορά, την επόμενη, μαζί. Εντάξει, μαζί πάρι μου. Θα τα φτιάξουμε. Τελείωσε. Εντάξει. Γεια σου Σάκη από Εύοσμο. Γεια σου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται Παπίνο. Καλά είμαστε, περίφημα. Ήρθες απευθείας. Ήρθα σχεδόν απευθείας, αλλά είμαι και τόσο ευτυχισμένος που έχω απέναντι τα κορίτσια μου που δεν με πιάνει τίποτα σήμερα. Τα κουβάζεις και αυτά μαζί σου. Ήρθαν οι καημένες, καψερές. Καψερές. Τι να κάνουμε. Τι λέω, πώς περάσαμε χθες, εντάξει. Καλά ήταν, πανέμορφα, ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχω λόγια. Άρα του χρόνου πάμε για την 8η χρονιά, λέω. Του χρόνου. Μακάρι να είμαστε γεροί και να μπορέσουμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Το κάνουμε 7 χρόνια, το κάνουμε από το 2011. Αντι-Valentine's ποτέ δεν ήταν πλέον. Επειδή όλοι κάνουν αντι-Valentine's, εμείς γίναμε Valentine's. Γίναμε πραγματικά. Θα τον υμνούμε τον Άγιο. Δεν θα είμαστε αντιφρονούντες. Καλά έκανες. Εντάξει, δεν είδαμε ποδόσφαιρα, δεν είμαι αθλητικά. Συγχωρέστε με μια μέρα. Ναι, αλλά γι' αυτό έχει πολλού συνεργάτες. Γι' αυτό έχω εδώ ένα κρούνε επιτέλειο. Σήμερα θα κάτσουμε να δούμε την ΑΕΚ. Εντάξει, okay, μια χαρά είναι Πέμπτη. Χαρά. Μεγάλο μάθη κάνει Ρεάλ. Ναι, το είδε η Έλενα. Σκέψου, εδώ το είδε η Έλενα το παιχνίδι. Το είδε η Έλενα, μπράβο. Έτσι, μπράβο, Έλενα. Δεν έχει πάρει παράσταση. Δεν γιορτάζει η Έλενα, μάλλον. Γιατί μόνο βράδυ πρέπει να γιορτάζω. Τι είπε, ρε. Όπα, να την τρίπλα. Και τα πρωινά. Να την τρίπλα. Και τα μεσημέρια. Τι Βαλεντίνο είναι μόνο βράδυ, μπορεί να γιορτάζει το μεσημέρι, το απόγευμα. Να ψει κανένα σουβλάκι, κανένα αυτό. Ήταν ωραίο παιχνιδάκι πάντω. Πολύ ωραίο. Και η Λιβερπουλάρα έριξε πεντάρα, έμαθα. Καλά, αυτό ήταν. Εντάξει, δεν το περίμενα. Κανείς το περίμενε. Χθες λέγαμε άλλα αντάλλων. Λέγαμε στο 90 θα φάει γκολ και τέτοια, αλλά τελείως πάμε να το πάρουμε φέτος. Είμαστε οι επόμενοι τροπεούχοι του Champions League. Να είσαι outsider, εντάξει. Να σκάλει και μερικά μεγάλα μάτσου κλοπ. Έτσι. Εκεί θα φάνουμε. Εκεί θα φάνει το μέταλλο της ομάδας. Πάμε, πάρουμε το Champions League, να τους τρελάνουμε όλους.
Πάντως ο πρόωρος τελικός, θες, εντάξει, 3-1. Έλα βρε, ποια πάρει τώρα, βρε, ποια πάρει τώρα η κομπλεξική, δεν υπάρχει. Αλλά η φανέλα μετράει όπως θα το κάνουμε. Ε, ναι, τελείως τώρα, τι πάρει, δεν υπάρχει πάρει ομάδα. Το πρωτοσέλιδο της Μάρκα, ναι, για να απορρόζει τους παίκτες, είχε το 12 που έχει η Ράζο στο Μαδρίτη. Και ούτε ένα τηλεφώνημα, όχι δεν. 12 κατακτήσεις της Champions League. Τελείωσε. Μόνο αυτό φτάνει. Τελείωσε. Έτσι. Έχει βαρύνει η φανέλα τα τρόπια. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά, όχι απλά καλά. Σούπερ. Καλύτερη μέρα της ζωής μου σήμερα. Τέλεια. Βλέπετε κορίτσα. Λοιπόν, εμείς τον γιορτάσαμε και στον Άγιο Βαλεντίνο. Πώς? Από νωρίς είδαμε τον μπάσκετ τον άλλο. Είδαμε μπάσκετ, εντάξει. Μετά είδαμε και δύο μάτσες πάνω, εγώ, δηλαδή ταυτόχρονα, μία Λίβερπουλ από εδώ και μία τέτοια... Χτες είχες μόνο επιτυχίες, δηλαδή κέρδισε και η Αριανάρα, κέρδισε και η Λιβερπουλάρα, τι άλλο θέλεις. Καλά, δεν περιμένατε δηλαδή. Εγώ χθες βγήκα ρε Μπάμπη και στο είπα, δεν υπάρχει τώρα αυτό το... Αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ επιθετικά τουλάχιστον είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Έτσι, θα τελειώνουμε. Αφού έβαλε το 0-1... Έκανε αυτή το 0-1 και δεν έγινε το 1-0, έτσι. Mm-hmm. Είπα, λέω τελειωμένο το μάτς. Το μάτς είναι 3 για 3 και 4 και βάλαμε και ένα παραπάνω. Η γυναίκα σου δεν σου είπε κάτι αμάν με αυτά τα ποδόσφαιρα και με τα τέτοια, κάτσε λίγο να τα πούμε. Πόσα χρόνια είσαι παρδεμένος? 11. Καλά. Α, εντάξει. Τι εντάξει, περάσαμε τη δεκαετία, τελειώσανε κύριοι. Τα σωρόπια μέχρι τη δεκαετία το ψιλοπαλέ. Γιατί πρέπει να είναι πάντα ερωτευμένοι. Α, εντάξει, είναι. Δεν το λες με πάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε μου, Πάμπη, να μην κρινιάξει η γυναίκα. Η γυναίκα κρινιάζει. Αυτό κρινιάζει ισχύει τώρα. Ισχύει. Έχει δίκιο. Πάρα πολύ. Η γυναίκα δηλαδή θα κρινιάξει, ας συζητηθεί και αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ένα μηδέν πέτει το δίσκο στη χειμώνα. Και εγώ γκρινιάζω. Και εγώ τέτοιο είμαι. Έχω βγάζω τη θηλυκή μου πλευρά συνέχεια σε μια σχέση. Εγώ με το κορίτσι σε κάθε σχέση. Το λέω. Δεν το κρύβω. Τι να κάνεις, εντάξει, αλλά μου κάνουν τα χατήρια όμως, το πετυχαίνω. Έχω μελετήσει. Για πότε λέμε τώρα. Ναι, παιδί μου, έχω μελετήσει γυναικεία ψυχοσύνδεση, την οποία βέβαια την έχω εφαρμόσει κυρίως και με έχει βοηθήσει στο στρατό. Όχι για τις σχέσεις. Όχι για τις σχέσεις τόσο. Και για τις σχέσεις στο στρατό ήμουν όλη τη μέρα μέσα στη μουρμούρα. Όχι, μας έκλεισε ο άνθρωπος. Πιάσαμε τα δικά μας. Στο στρατό, όταν πήγα, ήμουν όλη η μέρα μέσα στη μουρμούρα. Και γιατί να το κάνω αυτό, τι θέση είχες? Τι θέση είχα? Παίρνεις μάγειρα οδηγό. Όχι, απλή. Ένα τουφέκι είχα εδώ να πάω να πολεμήσω τους Τούρκους. Είσαι όμως, σου δίνουν μια θέση. Ναι, θέση κουβάλα. Κάτι. Τι θέση ήταν? Αγκαρία, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Όλοι έχουν μια ειδικότητα. Πυροβολητή ήμουν, άντε αυτό. Να, θα πετάξω. Ήμουν στα βλήματα ως βλήμα. είχα μια εξέχουσα, ας πούμε, θέση και ήμουν όλη την ώρα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει εκείνο. γιατί αυτό και τέτοιο. Με αποτέλεσμα, επειδή με βαριότανε, να μου δίνουν να θέτουν καμία ευθύνη. Την περνούσα. Κάτι έμαθα. Και πάντα κάτι με πείραζε, κάτι με γκρίνιαζε. Έκανα και μουτράκια. Έχω κάνει μουτράκια στον διοικητή μου κανονικά. Έχει έρθει στο στρατόπεδο, μπαίνει μέσα και με βλέπει και με έτσι. Και με ρωτάει κανονικά. Αυτή η κομιθία έχει υποθεί στα αλήθεια και μου λέει τι έχει και του λέω τίποτα. Κανονικά. Έλα, πες. Ένα λέω, όλοι παίρνουν άδεια εκτός από μένα. Δεν έχει άρχισε, με έβριζε μετά. Εδώ κοντά. Τότε τη σκάς. Ήθελα μια άδεια, τι να κάνω, μην κάνω εγώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να, καλώς το να. Λοιπόν, να κάνω μια κουβή κάποια μέρα για το στρατό. Καλά, εντάξει, μα πιάσουμε τα θέματα του στρατού, δεν τελειώνουμε ποτέ. Δεν έχει κάνει ποτέ, να ξέρει. Εγώ, στρατό. Ναι, όχι ρε. Α. Εκπομπή. Κοίταξε, είναι από αυτές τις εκπομπές που λέω ότι θα την κάνω και δεν την κάνω ποτέ. Γιατί είναι θέμα το οποίο είναι πολύ αβανταδόρικο και θα την κάνουμε όμως κάποτε. Εντάξει. Καλά είναι. Πώς περάσατε χθες? Πάρα πολύ ωραία. Ήτανε. Μπάλα ήταν, τι τραγουδούσατε? Εντάξει, τραγουδούσαμε. Σχετικό είναι αυτό. Τραγουδούσα και άλλοι χθες, ήταν το πιο ξεκούραστο live γιατί τραγουδούσαν όλοι εκτός από μένα. Οπότε. Κούτρα πάλι. Και πάλι καλά. Ναι. Εκεί στη γωνία. Εντάξει, έκανα κοσομασιόν. Ιωάννα, που πες ότι μιλούσα άλλο με τον κόσμο, πάρε τραγουδούσαν οι άλλοι. Και άφηνε τον κόσμο να μιλήσει παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Και ο κόσμος έδινε τον παλμό. Έλενα και Ιωάννα, Ιωάννα και Έλενα.
Γεια σου ρε κορίτσια. Γεια σου ρε, Γεια σου, κορίτσα. Λοιπόν, ακούω ότι σε όλη την Ελλάδα βρέχει σήμερα, παιδιά, εκτός από εδώ, Τι να τον κάνουμε, εντάξει, φτάνει μωρέ. Θα βρέξει, δεν μην το αποκλείς. Σήμερα να βρέξει ρε, θέλω να φύγουμε από τη δουλειά ρε. Άμα βρέχει φεύγουμε από τη δουλειά. Κάποιοι μάλλον, εδώ συγκεκριμένοι, φεύγετε, όντως. Καλά να είστε, παιδιά. Έγινε, φιλιά, τσάου. Μάλλον για να φεύγουμε, τώρα τι δουλειά μπορεί να έρθει. Ξέρουμε τη δουλειά είναι, αλλά δεν τη λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Νίκος, μπασκετικός φόκτης. Γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις. Ήμουνα στρες, με είδες. Σε πήρε το μάτι μου γιατί είσαι και σέντερ. Είσαι και... Είμαι και απαρατήρητος. Ναι, φαντική παρουσία. Ναι, και ναι, γιατί ναι. Είναι ξύπνιος. Αυτό. Ορίστε. Γιατί... Ξύπνησες, κοιμήθηκες ή και εσύ είσαι σερή. Κοιμήθηκα και μόλις ξύπνησα. Α, εντάξει τότε. Για να ακούσει λόγο επειδή και να παρέμβει εδώ, ναι. Κάθισα μέχρι τέλους. Μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ. Καταρχάς ο χώρος. Εντάξει, 8-ball είσαι ρε, εντάξει, μαγαζάρα. Δεν έχω ξαναπάει, τι να κάνουμε, εγώ είμαι παππούς. Είσαι λίγο, εντάξει, okay. Και εγώ είμαι, εμείς το αγοριός και εγώ παππούς. Παππούς, νέος ακούγεται. Νεότατος. 53 είμαι. Α, δεν σας φαίνεται, μπράβο. Είδες, σου άλλαξε και το τώρα στο πληθυντικό κατευθείαν, μην τα λες αυτά ρε, μην τα λες ρε. Κατευθείαν, λοιπόν, ο χώρος καλός, ναι. Μ' άρεσε ο ήχος. Χάρα έχει ρε, έχουμε μπρίγκο ρε, έχουμε χοληπτάρες εκεί, σε παρακαλώ. Από το staff η κοπέλα πολύ καλή. Μάλιστα, η Στέλλα μας, βεβαίως. Και ο τρελαμένος διπλανός σου Αποστολίδης, πώς τον είπαμε. Ο Σταύρος, ναι, εννοείται. Και όλα, πολύ καλός. Και όλα τα παιδιά είναι εξαιρετική μουσική και απορώ γιατί παίζουν μαζί μου τέτοιες μουσικάρες. πάντα έχω αυτή. Πώς θα πάει σε σύνολο. Χθες ήμασταν λίγοι. Λέμε σε κάποια φάση κάνουμε soundcheck και λέμε ρε παιδί μου πω σήμερα 8 είμαστε λίγοι. 8. Σύνολο, 11 φτάνουμε και τους 11. Ανακύκλωση, δηλαδή ορισμένοι κάνουν. Ναι, δουλειές. Rotation. Κάποιοι μένουν στην Αθήνα, κάποιοι έρχονται εδώ. Χθες ήμασταν λίγοι, 8. Γενικά έχουμε παίξει μέχρι και 11-12 άτομα. Η κύρια δουλειά του μουσική είναι η δεύτερη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μουσική, εκτός από μένα. Είναι η δουλειά του. Έλα τώρα. Και δουλεύουν αλλού. Δουλεύουν σε άλλα μαγαζιά, με άλλες μπάντες, με session. Κατάλαβα. Αυτό. Αν θες να τους κλείσεις, παίζουμε και σε γάμους. Χθες κλείσαμε και άλλο 2 γάμους χθες. Εντάξει, σοβαρά κάνουμε. Εντάξει. Ωραία. Μυτιλίνη πάμε. Πάμε Μυτιλίνη. Μυτιλίνη Πολύκαστρο. Έλα περιοδία σε γάμους του παιδιού μου. Τι χαρά. Να σε καλά, Νίκο μου. Ωραία. Φιλιά. Καλά και σε ευχαριστούμε. Τσαο, τσαο. Και στη γραμμούλα την τελευταία πριν το διαλυματάκι μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Βάπη. Καλώς τον. Σε έχασα χθες. Δεν πειράζει, δεν έχασε τίποτα. Να χαρώ, σε έχω δει. Όλα καλά. Εγώ πάντως πες κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Γιατί? Μετά από τέτοιο σεξ, να πούμε. Τι σεξ, όπα. 5 γκολ ρίξαμε. Μέσα στον τραγκάο. Αυτά γίνονται μια φορά στα 10 χρόνια. Σωστό και αυτό. Γιατί ανησυχήσαμε όλοι εδώ. Ποιος κάνει σεξ τη σήμερα ημέρα, κανονικό. Πραγματικό. Και ανησύχησαν. Αυτοί που σαν επιχείρημα για να πάρουμε δώρο είναι και το ότι είναι και θρησκευτική γιορτή. Και σήμερα είναι το Αγίο Σεβίου, να πάρω και σήμερα στην γυναίκα. Να πάρεις και σήμερα. Ίσα σήμερα, πάρε και την πίστη. Κάθε μέρα θρησκευτική γιορτή έχουμε. Σε θεωρώ ευσεβή και ενάρετη δεσποσίνη, θα σου πάρω ένα δώρο, λέω εγώ τώρα. Εμείς είμαστε ερωτευμένοι κάθε μέρα. Καλά, εντάξει. Είστε στο σαλιάρι, πώς δείχνει. Κορίτσια πιάνει αυτό το επιχείρημα. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Δεν εννοείται. Δεν πιάνει. Ερωτευμένος κάθε μέρα και τέτοια. Σήμερα το ξέχασα. Αν δεν πάρεις δώρο τη συγκεκριμένη στιγμή εκεί που πρέπει, άστο, το χάσεις. Έχω πολλά χρόνια να πάρω, δεν πειράζει. Παντρεμένος είσαι? Ναι. Ακόμα? Αιώνες. Είμαστε ερωτευμένοι κάθε μέρα. Έτσι. Σε φιλούμε. Καλημέρα. Εντάξει, μετά ακόμα κάποια χρόνια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Εδώ στο Λόγο Επειδή έχουμε την Ιντερβέντεν, η οποία μας ενημερώνει πάντα για τα αποτελέσματα σε Αγγλίες, Ισπανίες, αλλά και όχι μόνο, με τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορης αναλήψης. Χτες θα μπει ο Ζλυκάκη. Τα είπαμε, αλλά τα ξαναναφέρουμε. Πόρτο Λίβερπουλ, για όσους δεν το γνωρίζουν και τώρα ξύπνησαν, 0-5 και κοιμήθηκαν. Και Ρεάλ Μαδρίτης, Παρίσι Σεν-Ζερμάν, 3-1. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθα αυτή η ροκού, Έλενά μου, και μας έβαλε εδώ τους σατανάδες να ακούμε και εμένα.
βλέπεις, περιμένω να σταματήσω να βάλω ακουστικά. Παράσει το νούμερο 2. Παράσει τα νούμερο την άλλη φορά. Ήμασταν εδώ με την Ιωάννα, κάναμε εκπομπή και έπαιρνε ένας φίλος και μας έλεγε ακούω παράσιτα. Και δεν ήταν παράσιτα, ήταν. Ναι, έχει δίκιο το παιδί. Καλημέρα. Είναι και Έλληνες κιόλας. Τι είναι? Έλληνες από τη Ρόδο που κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Αχ, Έλληνες από τη Ρόδο. Αυτός. Τσαμπίκι δηλαδή, έτσι τους λένε στη Ρόδο. Τσαμπίκους. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, Μπατμάν. Έλα, αγόρι μου, σήμερα σε έχω Έλενα εδώ, δεν ξέρεις τι. Απολαμβάνω, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Έτσι. Να και δεν έχεις πάρει τηλέφωνο, ναι, πήρες μια φορά μόνο. Έχεις καθίσει. Και δεν ακούω τη φωνή της, τη φωνάρα της, του γαλαξία, τον αστέρα. Τίποτα, πες τα. Έχει να βάλει. Ναι, ναι. Να έρθεις μια βόλτα. Ό,τι σε είπε. Δεν άμα πιάσει καιρό, καλά, σου λέει έλα μια βόλτα και άλλο μου λέει άμα πιάσει καιρό. Ένα τέτοιο. Να μα πιάσει καιρό, να γίνει καλό ο καιρό εννοώ. Όχι καλά, να το φέρει και ροδάκι να. Άστα, αγόρι μου, άστα, το χάσε το παιχνίδι. Ροδάκι να. Άστα. Τίποτα. Τον Ιούλιο θα σε. Γι' αυτό άκυρο μου λέει. Φέρε, ρεβανί, φέρε κάτι. Ρεβανί οπωσδήποτε, ναι. Φέρε μια χιονόμπαλα από το σέλι, τι να σε πω. Φέρε κάτι τέλο πάντων. Μπάρμα, τι θέλω να σε πω. Για πε. Heavy metal. Heavy metal, κάτι ρόξε εδώ τη Ιωάννη. Βάλε το Crazy Train. Crazy Train. Αλλά με το Crazy Girl, λέω. Του Βαλκυρίες, του Βάγκνερ. Του Βάγκνερ, μάλιστα. Το είχε στη ζωντανή συναυλία ο κύριος Θεός μου. Ξεκινούσε με Βαλκυρίες. Ναι. Ταρατατά, ταρατατά. Αυτό που βάζανε οι Αμερικάνοι στο Βιετνάμ, στα ελικόπτερα. Ναι, εννοείται. Και μετά του βγαζόναν από πάνω του Βιετκόνγκ. Έτσι. Κατάλαβα. Φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Μιλάμε. Τα heavy maiden αυτά τα οποία ακούμε. 2-31-0. Εσύ αγαπημένε. 2-87 και 3-8 για τηλέφωνα εδώ με την εκπομπάρα μας. Δεν θα μάθουμε ποτέ όμως. Όχι, σήμερα θα την πούμε την έρευνα, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί οι γυναίκες λέει χωρίζουν τον σύντροφό τους αν δεν τους πάρει το δώρο του Αγίου Βαλεντίνου. Όσοι δεν πήρατε χθες δώρο, θα καταλάβετε γιατί. Όσο λέει. Αχ, τηλέφωνο. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα. Καλημέρα. Εγώ έχω χωρίσει το Αγίου Βαλεντίνου. Έχεις χωρίσει. Είχε σχέση για να χωρίσεις. Είχα σχέση στην πρώτη γυμνασίου. Α, στην πρώτη γυμνασίου. Πόσο καλά τα ξέρω τα πράγματα. Σαν το ζάκι από έβοσμα που λέει από το δημοτικό εγώ να. Τη χώρισα όμως. Ω, σκληρέ. Γιατί είχε περισσότερα μολύβια από πήρα σένα. Πήρα το δώρο και τη χώρισα. Την πήρες δώρο. Πήρα το δώρο της και τη χώρισα. Αυτή σε πήρε δώρο. Ναι. Α, μάλιστα. Ένα ερωτόμετρο. Ναι. Τι είναι αυτό. Τι είναι. Μετράς τον έρωτα. Στο μηδέν θα ήταν αυτό. Μετράει πόσο ερωτευμένος είσαι. Και πόσο ερωτευμένος. Α, το έκανε και τη χώρισε, κατάλαβες. Είδα ότι δεν ήταν ερωτευμένος. Καθόλου. Συγγνώμη, παιδιά που μιλάμε για πρώτη γυμνασίου, αν έχετε καταλάβει τόση ώρα. Εκείνο ο μεγαλύτερος έρωτας. Αυτά που βιώνεις στα 14 σου και στα 13 σου δεν τα βιώνεις ποτέ στη ζωή σου. Χόρευα λαμπάντα με τη βούλα. Με τη βούλα. Αμήν τη βούλα. Τη βούλα, τη λάμψη. Τώρα είναι τραγουδίστρια. Τώρα πα και. Ποια είναι. Δεν θυμάμαι, είχε ένα ψευδόνυμο, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Ναι, καλά, κάθε μέρα στο προφίλ της Βούλα γύρνει πίσω ή έστω τηλεφώνα για τέτοια. Τι να κάνουμε, αυτά είναι λάθη που τα πληρώνουμε σε όλη μας τη ζωή. Έπρεπε να τις πάρεις εσύ δώρο για να μείνει παντοτινά να μαζί σου. Εδώ παραλίγο παντρευτούμε ρε Μπάμπη πλάκα. Στην πρώτη γυμνασίου να μας τρελάνεις ρε. Όχι ρε. Τι. Στα 24. Κάτσε ρε, τώρα δεν μας είπες στην πρώτη γυμνασίου χώριζες. Πώς πήγαμε στα 24, υπάρχει ένα χάσμα μέσα σε όλα αυτά. Γύρισα από Αγγλία εγώ γιατί είχα σοβαρή σχέση. Με τη Βούλα. Με τη Βούλα. Όχι ρε. Α. Με άλλη. Με άλλη, ναι. Και σου λέει όχι. Βούλα, τιμάς το δώρο που δεν με πήρες. Και έτσι. Και μετά θυμήθηκα τη Βούλα. Ναι, α, θυμήθηκες τη Βούλα. Αλλά η Βούλα... Αυτά. Ποια Βούλα είναι. Ναι, ξέρω εγώ τι λένε. Ξέρω εγώ τι λένε. Δεν ξέρω μένα ακόμα. Όχι, άντε. Έγινε, άντε. Γεια. Με τη Βούλα, με τη Βούλα. Αυτό δεν μα είπε. Καλά, εγώ είμαι παράλογο. Δεν μα είπε στο δημοτικό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Για συνέχεια. Η Αμερικάνικη εταιρεία ερευνών, η Wallet Hub, διεξήγαγε μια έρευνα που αφορούσε την καταναλωτική συμπεριφορά ανδρών και γυναικών την ημέρα των ερωτευμένων. Τα στοιχεία τη έρευνα αποκάλυψαν πως το δώρο όχι μόνο μετράει, αλλά ειδικά για τις γυναίκες είναι τόσο σημαντικό που μπορεί να κρίνει ακόμη και τη βιωσιμότητα της σχέσης κορίτσια. Ναι. Κανονικότατα. Όπως μαρτυρούν τα στοιχεία, το 53% των γυναικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα δηλώνει αποφασισμένο να χωρίσει τον σύντροφό της αν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν προνοήσει για τα απαραίτητα.
Όχι τώρα, δηλαδή δεν πάει να μ' αγαπάς όλο τον χρόνο και να με έχεις στα όπα όπα. Το Αγίου Βαλεντίνου, άμα δεν πάρεις σοκολετάκια, αν δεν πάρεις να το δέσμε, αν δεν πάρεις δεν ξέρω κι εγώ τι κανένα. Έλα, σε κεράσει ένα καφέ, ρε παιδί μου. Δώρο, δώρο λέει, άστο το κέρασμα. Δεν είναι να βγούμε ένα τραπέζι και έτσι. Ξέρω τι δώρο, τον Αγίου Βαλεντίνου και τι δώρα παίρνει. Μια σοκολάτα φτάνει. Φτάνει μια σοκολάτα. Άμα σου πάρω ισόρουχα, α πούμε. Ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερα. Από την άλλη, άμα η. Βίντεο παιχνίδια. Είναι η άλλη στριμμένο άντερο. Δηλαδή, άμα πάρει εσόρουχα, μπορεί να σου γυρίσει και μπούμερα να σου πει αυτά για σένα τα πήρε. Δηλαδή. Να τα βάλω εγώ για να. Εσύ είναι αυτό. Κατάλαβε. Έλα, μωρέ τώρα, ποια είμαι έτσι. Κάτι φίλοι μου. Μπορεί να θεωρείτε. Κάτι φίλοι μου τα έχουν πει αυτά. Εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Το 24% λέει που δεν βρίσκονται σε σχέση, σκοπεύει λέει να αγοράσει δώρο στον εαυτό του. Έτσι λέει το. Ωραία, ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή πήρε δώρο. Τι πήρε. Σοκολάτα με στέβια. Για να τη φάω χωρίς τύψεις. Με στέβια. Για να τη φάω, ναι. Την ευχαριστήθηκε. Είναι δυνατόν. Τώρα πικράθηκα. Όχι, ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Είναι σαν να τρως σοκολάτα. Απλά δεν παχαίνει. Πρέπει να χαίρεσαι. Εγώ δεν μου πήρα τίποτα. Τίποτα. Θα σας πάρω εγώ, κορίτσα. Έχω ένα κουλουράκι. Μου φέρει η Ιωάννα εδώ, να το σπάσουμε. Δεν κάνει δουλά μας. Το 20% λέει θα πάει το Fabulous σε άλλο επίπεδο και θα αγοράσει δώρο σύμφωνα με την έρευνα για το κατοικίδιό του. Εγώ δεν έχω. Και άμα δεν έχεις. Πάρεις το χελονάκι σου, ας πούμε, τώρα δώρο. Ξέρω κάτι τι. Ένα σοκολατάκι. Παναγιά και Χριστέ. Αν θες λέει να είσαι κι εσύ ένα ακόμη στατιστικό στοιχείο στο 24% αυτών που θα γιορτάσουν μόνοι στον Άγιο Βαλεντίνο, για χθες μας έλεγε, τότε καλό θα ήταν να φροντίσεις από νωρίς να βρεις το κατάλληλο δώρο για την εκλεκτή της καρδιά σου, για να μην είσαι αυτό. Φυσικά λέει το θέμα μας δεν είναι εμφανιστισμένο οποιοδήποτε δώρο απλώς και μόνο για να μην μετραπεί η νύχτα του Αγίου Βαλεντίνου σε νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Το έχουμε πει και εμείς αυτό το αστιάκι. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται κάτι που θα την εκπλήξει γενικότερα. Να είναι έξυπνο. Ρομαντικό και όχι γλυκαλάνοντο και διάφορο. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το δώρο, για να το βοηθήσετε μας. Έξυπνο, ρομαντικό. Έξυπνο, ρομαντικό και όχι γλυκανάλωτο. Ένα ταξίδι. Ένα μαρτίνι. Ένα ταξίδι στο οποίο θα πάμε να πιούμε ένα μαρτίνι να το δοκιμάσουμε. Ναι. Έξυπνο, όχι γλυκανάλωτο και ρομαντικό. Που θα δείχνει λέει γιατί τι, ότι το έχεις ψάξει το ζήτημα και ότι την ξέρεις. Δηλαδή ουσιαστικά ένα θα πρέπει μάξι. Να... Παραπάνω πάμε. Ένα βιβλίο. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Τι βιβλία μαρέτα. Τι βιβλίο μας θέλετε. Τι άμα αγγίζει την ψυχή και το μυαλό. Με ένα βιβλίο τόσο φτηνά θα τη βγάλουμε. Εντάξει, μου αρέσει. Δεν θα πάρει το φτηνό, θα πάρει το ακριβό. Είναι και από ένα αμάξι. Κοίταξε, από το αμάξι που έχει μερικές χιλιάδες ευρώ μέχρι το βιβλίο που. Να μην βγει φτηνότερα. 30 ευρώ, τι α πάρει και λέξει κομπαμπινιότι. Όσο ακριβό. Κυκλοπαίδι να σε πάρω, πάλι και φτηνά θα μου βγει. Εντάξει, μια χαρά. Συμφωνώ. Το θέμα νομίζω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση, μια και μιλάμε για δώρα για τις γυναίκες, διορθώστε με κορίτσα, αν έχω αντιληφθεί σωστά, είναι το να εστιάσει σε κάτι το οποίο υποτίθεται ή και στην πραγματική του μορφή. Φαίνεται ότι αντιπροσωπεύει το έτερό σου ίμιση. Ότι είναι προσωπικό, δηλαδή ακόμα και το βιβλίο που είναι αυτό να αντιπροσωπεύει το χαρακτήρα σου. Κάνω λάθος? Όχι. Μπορείς να την πας και στα σπα και να τελειώνουμε με τα μασάζ. Να τελειώνουμε, δεν πάνε να είναι του χαρακτήρα. Υπάρχουν ακόμα αυτά, πω. Ό,τι χαρακτήρα και να έχεις, άμα πας σε ένα σπα, τελείωσε. Μασάζ, ποιος θα πει όχι. Μάλιστα. Εγώ δεν θα πω όχι. Μη θες. Και λέει, ας πούμε, εδώ μας δίνει και το συγκεκριμένο άρθρο, λέει ότι μερικά δώρα που είναι, πώς το λένε, τυφλοσούρτης. Τυφλοσούρτης ότι είναι αυτό, random που λένε και στις ξένες γλώσσες. Νομίζω να, ότι βρήκα ένα. Να πάρει, τι, ποιο είναι το random άμα δώρο. Άμα ήταν για κάποιον που γυμνάζεται, να του πάει πρωτεΐνες. Εγώ δεν κατάλαβα το random. Random είναι αυτό το ότι ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Ας πούμε, ανεξάρτητα από την ιδιοσυγκρασία και την ψυχοσύνδεση που έχει. Μια τούρτα σοκολάτα σε σχήμα καρδιά δεν είναι random. Όλες οι γυναίκες, υπάρχει γυναίκα που να μην θέλει τη σοκολάτα. Όχι. Είναι για όλους τους ανθρώπους όμως και για τον άντρα. Εντάξει. Ο άντρας θα θέλει 3 ώρες δωρεάν gaming. Τι gaming. Παιχνίδια αυτή λέει τώρα, τέτοια ας πούμε. PlayStation. Αυτά τα τέτοια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ θα σου πω ότι έχω αγοράσει σε κοπέλα. Τι έχεις πάρει σε κοπέλα, δώσε μας εδώ τα φώτα σου. Εσώρουχο.
Ένα. Το βράκι ή το πάνω. Το κάτω, το πήραμε πολύ ακριβό κιόλα. Το κάτω. Κάτσε ρε, εσύ. Δηλαδή πήρε εσόρουχα και πήρε μόνο το κάτω. Και πάνω τι ήταν, τοπλες. Ήταν κοντά στα 30.000 δραχμές είχα πληρώσει. Δηλαδή σε ευρώ. 90 ευρώ. 90 ευρώ ένα βρακί. Ένα βρακί. Το οποίο το έσκισα κιόλας. Σταμάτα την περιγραφή τώρα. Τρώει ο κόσμος ρε, μην μας τα λες αυτό. Πάμε στη σεξουαλική πράξη. Ωχ, μαλάκα. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Αν ήμουν εγώ κοπέλα και μου φέρα μόνο το κάτω, θα σε διώχνα. Όχι, αλλά το έχω αγοράσει από ακριβό μαγαζί, ρε. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ορίστε. Η Έλενα τι είπε. Τι είπε, Έλενα. Λέω, ήξερε την τιμή. Όχι, την τιμή δεν την ήξερε, το μαγαζί ήξερε. Ω, καλά. Γιατί πήρε μόνο το κάτω, μπορεί να μα βοηθήσει. Γιατί αυτό μου άρεσε, ρε. Και αυτό μου άρεσε, δηλαδή. Άκου τώρα. Γι' αυτό λέει μ' άρεσε. Καλύτερο να έπαιρνε από κοινό με τι καραμελίτσε που το τρώ κιόλα παρά 90. Άλλο. Τέτοιο Άγιο Βαλεντίνο έχω να κάνω το 2003. Α, τι κρίμα που είπε το 2018. Το 2003, εντάξει. Είχα σχέσει στο 2003. Το 2003 πήρε Το 2003 πάω κύπελο, ίσω γι' αυτό. Εγώ ήμουν πέμπτη δημοτικού, ρε παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε κρίσιμο. Άντε, καλημέρα. Άντε, ωραία. Εγώ τι να πω, μετά από αυτό. Με τα νιάτα μας, μετά, λοιπόν. Μετά από αυτό, δηλαδή, τι άλλο να πω. Πού ήσουν εσύ το 2003. Δούλευα. Εγώ ήμουν 8 χρονών πάντως. Εγώ ήμουν πολλά χρόνο. Ήμουν ήδη πολλά χρόνο, άστο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το κάνω. Καλημέρα στη στιχομηθεία με τον Γκρις. Ναι. Εκεί που είπε το σκισά, ότι θα έλεγε και του λες γιατί θα έλεγε, γιατί δεν με χωρούσε. Μα η κοπέλα το έβαλε. Το έβαλε κοπέλα. Το έχω βγάλει κιόλας. Εντάξει, το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Ναι, σωστό και αυτό. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Καμιά φορά. Και αν το σκεφτείς και όλο το πακέτο ότι πήρε μόνο το κάτω, ναι, δηλαδή αυτό του άρεσε, το είπε κιόλας. Κρίμα που δεν ήρθα. Χθες, Μπάμπη. Δεν πειράζει, θα ξαναπαίξουμε. Δεν χανόμαστε. Ήθελα να έρθω γιατί τώρα άκουσα και τον μπασκετικό τον Παοκτή να βάζα και την περούκα του Ζελελίδη να καθόμουν μπροστά του. Του Ζελελίδη, του. Α, το ναι, κατάλαβα, το πιάσω το υπονοούμενο. Το ναι, να καθόμουν μπροστά στο μπασκετικό τον Παοκτή να μην βλέπει. Έτσι, έτσι, έτσι. Θα κάνουμε, θα ξαναπαίξουμε εδώ, ξαναβρεθούμε, θα ξαναρθούμε στην εκπομπή, θα μα το τεινάνε. Αν πει και τι υπόλοιπε μέρε μια είμαστε πολύ συγκροτημένοι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλοπροαίρετα τα λέω, να μην παρεξηγούνται τα παιδιά. Ποιο παιδί. Α, όχι, ρε, τι, εδώ είμαστε όλοι μια παρέα, είμαστε το ίδιο πράγμα. Όλοι είμαστε γιουχού. Ναι, μια ηλικία μας, όλα, τα πάντα. Έτσι, μια ηλικία έτσι. Εδώ. Το κάτω το βρακί να είναι καλά και τίποτα άλλο. Α, μπράβο. Έτσι. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Με αυτά και με αυτά. Φτάνουμε και στο τέλος και δεν ολοκληρώσαμε για την έρευνα. Δηλαδή πήγαμε να ανοίξουμε λίγο τα ότα ότι πρέπει να παίρνεις σε δώρο και τέτοιο. Εντάξει. Για τον επόμενο Βαλεντίνο, σε ένα χρόνο, 15 του Φλεβάρη σήμερα, έχουμε μπροστά μας. Αλλά νομίζω ότι αν κάνεις ένα δωράκι, το κάτι τι σε άσχετη στιγμή, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι, ή μπορείς το πάνω, είναι ο πρόλογος, ναι, να το δικαιολογήσεις ότι αυτό εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει εκείνο το κομμάτι της ζωής σου, στο εταιρόν σου ίμιση, ναι, έχεις κερδίσει το παιχνίδι. Μπράβο. Τελείωσε αυτό. Μπράβο. Τα πάντα δηλαδή είναι πρόλογος, ναι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας εγκαταλείψουμε. Κορίτσια μου. Αγόρι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η παρουσία σας σήμερα τόσο καταλήγη. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε. Με γλιτώσατε από τις υπαρξιακές μου ερηνίες. Εμείς εδώ. Τίποτα, δεν σκέφτηκα κάτι άλλο. Υπέροχα ήταν. Δεν υπάρχουν λόγοι βασικά να περιγράψω αυτή την εκπομπή. Ναι. Μιλάμε για εκπομπάρα, όχι για εκπομπή. Σταματήστε. Υπάρχουν λόγια. Καλημερίζουμε πριν φύγουμε την Έλσα μας και τον Σπύρο μας. Μας έστειλε το μηνυματάκι το εδώ. Θα σε εγκαταλείψουμε. Καλά κουράγια, κορίτσια. Ιωάννα μου, Έλενα μου, Έλενα μου, Ιωάννα μου, αποχαιρετήστε το λαό που σας άκουσε και σας χάρηκε σήμερα και ήταν καταπληκτικά. Να δώσουμε τη σειρά πρώτα στην. Ναι, πρώτα στην Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ που μας αντέξατε. Σωστό. Για ακόμη μια φορά. Εμείς περάσαμε πολύ καλά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα τα λέμε. Θα περάσουμε και πίσω. Έρχεσαι κάθε εβδομάδα. Ναι. Καλή, έρχεται την Τετάρτη. Εσύ έρχεσαι, ναι, την Πέμπτη. Επειδή εγώ δεν έχω.
έχω στάντερ μέρα πλέον, γι' αυτό. Έτσι, είμαστε random. Εγώ έχω να πω, λαέ μου. Σε όλους τους θεούς και τους ημίθεους εκεί έξω. Έτσι, έτσι. Καλημέρα. Κορίτσια, θέλετε να βγούμε για ψώνια, σας πάρω ένα κάτω, σαν τον Γκρίζ. Το από κάτω, το από κάτω. Νόμιζα φαγητό ήταν, όχι, καλέ, το από κάτω. Εννοείται ένα κάτω, λέω κάτω. Κάτω κρουασάν. Δεν μας πας για φαγητό. Όχι, καλέ, σας πάρω ένα αυτό σαν τον Γκρίζ, το από κάτω. Πώς το λέμε αυτό, βρακί δεν μου αρέσει. Σλιπ. Κιλοτάκι. Κιλοτάκι. Είναι ωραίο πάλι. Ζιπ. Θέλεις να πούμε στο Ζιπ κιλότ. Όχι, μπάμπι, τώρα θα σε μαλώσω. Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο και μέχρι να το μάθω κι εγώ. Τι είναι το ζιπ κιλότ. Ζιπ κιλότ είναι οι παντελόνες τύπου φαρδιάς που έρχονται σχεδόν λίγο πιο κάτω από το γόνατο, στη γάμπα. Τι μαθαίνει κανείς, ρε σύμπο. Είναι για ωραία σώματα, για να αναδεικνύουν τη μέση. Τα ακούτε. Θα σου μάθω εγώ κόλπο που είναι για όλα τα σώματα. Ξεστραβωθείτε, ζιπ κιλότ δεν είναι το κιλοτάκι. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Θα πάμε ωραία πράγματα που άλλο θα τα ακούσετε μόνο στο Λίπερο. Σας εγκαταλείπουμε, σας φιλούμε, σας ευχαριστούμε. Θα ξαναλέμε αύριο στις 6. Τσάω.